Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος Παπά. Και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. Σε πάρα πολύ καλό σημείο για τον Άρη, ο Ματίγια έχει πολύ καλά πόδια, αναλαμβάνει όλες τις εκτελέσεις φάουλ. Δύο γκολ έχει πετύχει με τη φανέλα του Άρη ο Ματίγια και τα δύο με εκτελέσεις φάουλ. Ματίγια εκτελεί γκολ για τον Άρη. 1-1 με το Ματίγια να εκτελεί, τον Βέλεθ να κερδίζει την κεφαλιά και τον Άρη να ισοφαρίζει στο 85 της αναμέτρησης. Μέρα όμορφη, το πάρκο. 1-1 για τον Άρη, το λέγαμε ότι ο Ματίγια έχει πολύ καλές εκτελέσεις. Έχει την μπάλα στο κεφάλι σημανία του Βέλεθ. Ένα από τα ψηλά κορμιά του Άρη, αυτός πήρε την κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στο βάθος της εστίας του Πασχαλάκη. Πάω Κάρης, 1-1 στο ιδανικότερο σημείο νομίζω για τους κιτρινόμαυρους. Χάρηκα που ήσουν εδώ. Αχ, μέρα πανέμορφη, με βοηθάς να κρατηθώ. Με βοηθάς να κρατηθώ. Ματίγια εκτελεί γκολ για τον Άρη. 1-1 με το Ματίγια να εκτελεί, τον Βέλεθ να κερδίζει την κεφαλιά και τον Άρη να ισοφαρίζει. Που πονάνε, που πονάνε, που πονάνε, που που πονάνε, που πονάνε, που πονάνε, που πονάνε, που που πονάνε, που πονάνε, που πονάνε, που πονάνε, που που πονάνε, που πονάνε. Τι χαμόγελα είναι αυτά, ρε εσύ. Τι είχα να το δω κανένα 2-3 χρόνια έτσι αυτόν εδώ τώρα απέναντι. Δες τον εδώ, έχει σκάσει από τα γέλια. Δες τον. Τον έχει ξαναδεί σε καλύτερη κατάσταση. Είναι φορμαρισμένος. Είναι φορμαρισμένος. Καλημέρα, μποντζόρνο, καλώς σας βρήκαμε. Χαμογελαστά πρόσωπα σήμερα. Ένα Βαραγιάννη ήρθα, είδα το φιλαράκι μου μέσα. Χολύπτη πίσω, Λευτέρη Χατζηπαντελίδη. Είναι πολλούς αργιώνες εδώ μέσα. Παγκόσμια μέρα σοπαλίας είναι σήμερα, φίλε. Παγκόσμια μέρα σοπαλίας, δεν έχει τίποτα. Έψαξα να δω, ναι, σωστά σήμερα, ναι, δεν είχε τίποτα. Ναι. Λέω να το βάλουμε εμείς. Βάλω καμιά αργία στην. Παγκόσμια μέρα σοπαλίας, γιορτάζει ο Ταράσιος και ο Ριγίνος. Ποιος είναι? Ο Ταράσιος. Ποιος Ταράσιος?
του Παναθηναϊκού. Θυμάστε τα Ράση, ε. Ωραίος παίκτης. Μια χαρά, μια χαρά. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Θα πάμε μέχρι και τις 10. Έστρωσε λίγο η φωνή χθες γιατί φώναζα γκολ, 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 γκολ. Κωνσταντίνε μου. Τι να φωνάζει γκολ, γκολ, γκολ. Έστρωσε φωνή. Με ένα 35 τον Άσο θα φωνάζει. Ένα 35 τον Άσο. Είπαμε προ αποφυγή στοιχηματικά. Αλλά λέγαμε 2-3-0, λέγαμε εδώ διάφορα. 4-0, 4-1. Καλά, 4 όχι, 4 κάποιοι ίσως υπερφύελοι να λέγανε. Λοιπόν, να πάμε στο ματσάκι, στο τέρμπι. Έλα ρε, όλοι πάμε σήμερα, θα μιλάει για αυτό το ματσάκι. Εμείς τι λες, να πιάσουμε άλλα πράγματα, γόρι μου. Αφού δεν κέρδισε ο Πάοκ τώρα εδώ στο ραδιόφωνο, το δικό μας που είναι ασπρόμαυρο. Όχι, όχι, δεν είναι ασπρόμαυρο. Εγώ από το πρωί ακούω τα Αριανά εδώ παρέλαση. Να πούμε για το BBC, να πούμε που είπε για τη Μακεδονία ότι είμαστε μειονότητα. Έτσι είπε το BBC. Να μην πούμε για το τέρμπι τώρα, δε. Όχι, όχι. Αρχίσουν τα κλάματα. Τι είμαστε εμείς τώρα, να αρχίσουμε να ασχολούμαστε με τον Τσιτσιπά που πήρε το τουρνουά στη Μασσαλία? Όχι, θα ασχοληθούμε με τον ντέρμπι, θα ασχοληθούμε ποδοσφαιρικά, θα ασχοληθούμε αγωνιστικά. Θα πούμε τα μπράβο στον Παντελίδη που κατέβασε άριστα την ομάδα. Γιατί δεν λες, μπράβο στον Άρη και λες στον Παντελίδη? Γιατί ο Παντελίδης το πήρε το βαθμό. Ναι. Για μένα. Ναι. Μαζί με τα υπόλοιπα τα οποία θα τα πούμε στην πορεία. Για σένα. Για μένα. Για μένα ο Παντελίδης έστεισε την ομάδα ιδανικά. Έτσι. Είναι ο βασικός. Ο άλλος την έστεισε την ομάδα ιδανικά. Όχι, ο άλλος πήγε με την πεπατημένη. Ποια είναι η πεπατημένη? Ίδια δεκάδα με ΑΕΚ Ολυμπιακός. Δεν του πήρα εύκολα τον ένα τον άλλο με αδικέψαμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Φορμαρισμένο σε βλέπω, αλλά μπρατσέτα σε βλέπω. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο χέστη από τον Λουτσέσκο. Ναι. Δεν υπάρχει. Γιατί το λες? Όχι, άρχισε τον Λουτσέσκο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δηλός από τον Λουτσέσκο που έπαιξε χθες σε 30.000 παοξίδες για να μην χάσει τα ίδια. Δεν ήταν 30, δεν έκανε σολτάκι. 25-22, όσοι ήταν οι άνθρωποι. 25-26.000. Λοιπόν, ήταν. Μια τούμπα δε Λασάλ, Ανατόλια. Ναι, πολύ χαλαρή. Στο πρώτο 20 λεπτό που σε έκανε ο Γιωγιό Άρης να μου κατάπιανε τη γλώσσα του οι παοξίδες. Πάθα και κρυοπαγήματα στο μυαλό, να είχε πούμε. Είχε και κρύο, ναι. Είχε κρύο. Κράτα το για μετά αυτό. Μεγαλύτερος δηλός, θα σου πω δύο περιπτώσεις. Ναι. Δύο περιπτώσεις για να σου δείξω τι δηλός είναι και πήγε ο δηλός προπονητής του ΠΑΟΚ για την ισοπαλία. Να μην χάσει μάλλον. Πήγε για να μην χάσει. Ναι. Πήγε να μην χάσει, λες. Και έβαλε το Σακόφ αντί του Ολιβέιρα. Ναι, αλλά το άλλαξε σχετικά γρήγορα, στο 55 αυτή τη φορά. Στο 55 και εγώ όταν είναι να πάω τα δύο εφράγματα. Έσταση, γιατί μετά το πρώτο έβραμα πάω και κάνω περπάτημα. Θα μπορούσε να κρατήσει ο Σαχόφ ως ο τέλος άμα πήγε να μην χάσει. Λέει, είδε πρόβλημα εκεί. Τι να κρατήσει, λέει. Το Σαχόφ, τον πάει μέχρι το 75-80. Μια χαρά ήταν από φυσικές ζημιές. Πάρει τον πόντο δηλαδή. Όχι, κέρδιζε εκεί την ώρα 0, ώστε 1-0 το άλλαξε. Γι' αυτό σου λέω ότι κάπου υπάρχει μια αντίθεση σε αυτά που λες. Τι αντίθεση? Ότι έβαλε τον παίχτη που ήθελε μέσα. Ναι, αλλά πότε τον έβαλε? Στο 55. Άντε ρε το δειλό. Το δεύτερη δειλή. Δεύτερη, για να ακούσω, για να δούμε πού θα καταλήξουμε. Είναι να φύγει ο Μπίσεσβαρ με αλλαγή και να μπει μέσα ο Πέλκας. Αυτή θα ήταν η σωστή αλλαγή που πρέπει να γίνει νωρίτερα για μένα. Πρόσεξε τώρα να δεις. Ο Μπίσεσβαρ τον έβαλε man to man, να πούμε, ο Βρικόλακας, ο Παντελίδης. Το Σιώπη, ο οποίος μίλησε τηλεπαθητικά με τον Αλέφαντο. Γιατί πήγαμε σε ένα ποδόσφαιρο, μια τακτική η οποία ήταν παλιά, παλιωμοδίτικη, να βάλω παίχτη πάνω σε παίχτη. Αυτό όμως ήταν το κλειδί. Ναι, το ένα από τα κλειδιά ήταν. Υπήρχαν και άλλα 3-4. Αυτό ήταν το πιο βασικό. Πάει δηλαδή, ο του πήρε, του πήρε το χοντρό man to man με την ποιότητα και του μείνε μόνο η χοντρότητα και έφυγε η ποιότητα. Ναι. Δηλαδή, ο Μπίσεσβαρ έκανε και κάποιες κινήσεις πιο μπροστά. Δηλαδή κατέβαινε και προς το κέντρο και να έρθει με φόρα από πίσω και να πέσει σαν τον Καρχαρία επάνω στο Σιώπη με φόρα. Δηλαδή, αλλά τον ακολουθούσε ο Σιώπης παντού. Κατά πόδας. Παντού. Κάποια δεν τον στιγμή παρανάσα, ναι. Μπήκε αριστερά ο Μπίσεσβαρ κάποιες φάσεις, τον ακολούθησε και εκεί δεν τον άφησε. Ναι. Ήταν καθαρά μαντουμαδόρικος ρόλος. Το τελευταίο man to man επιτυχημένο που είδα εγώ σε τέτοιο στυλ παιχνιδιού ήταν πριν 35 χρόνια πριν. Α, 70 πάμε. Προπονητής του ΠΑΟΚ ο Λόραντ, στη Χαριλάου ήμουν στο μάτς. Ναι. Άρης ΠΑΟΚ, 0-1 ο ΠΑΟΚ. Πανηγυρίζαμε εμείς. Όχι, εσείς θέλατε να διώξετε τον Παντελάκη. Α, δεν πανηγυρίζαμε. Πανηγυρίζατε, ήσασταν διάσπαρτοι εκεί πέρα. Κάνατε αποχή και τα λοιπά. Άλλοι δεν πανηγυρίζουν τα διπλά. Τον καλύτερο πρόεδρο, να πούμε, το μεγάλου ΠΑΟΚ Τρίχες, να πούμε. Ναι. Είχε βάλει τότε στον Κούι που παίζε φόρο Κούις. Μα του μα ποιον έβαλε. Το Θόδωρο Αποστολίδη, ένα βλάχαρο, να πούμε, μέχρι εκεί απάνω. Παγαρόβλαχος, αλλά δυνατό παιδί. Το θέλουμε κι αυτό. Κοκκινοτρίχης, να πούμε, δυνατό. Τον έβαλε εκεί και του λέει ο Λόραντ 10 αυτοί χωρίς τον Κούι 10 κι εμείς. Έτσι έβαλε λοιπόν χθες ο Παντελίδης. Το Σιώπη, μαντουμαδόρικα, πάνω στον Μπίσεσβαρ, το Σιώπη. Και ποια διαφορά με τον άλλο προπονητή? Ο Σιώπης είναι ένα παιδί, καλό παιδί. Ο Σιώπης. Ναι.
τίμιος ποδοσφαιριστής. Ό,τι λεφτά έχει πάρει. Εργαλείο και χρήσιμος για οποιαδήποτε ομάδα. Ό,τι λεφτά έχει πάρει στην μπάλα, τα έδωσε στον πατέρα του επάνω στον Εύρο για να κάνει κτηνοτροφική μονάδα και να πάει μετά εκεί. Μπράβο του. Δηλαδή ένα παιδί διαμάντι. Το παιδί εμείς αυτό. Εμείς το κρίνουμε αγωνιστικά. Άλλο αυτό, ναι. Έτσι, αλλά και μπράβο, αυτό που μου λες είναι credit, έτσι. Τώρα αυτό. Θα τα γεφάει σε σίκα και καρύδια. Το παιδί αυτό λοιπόν. Το παιδί αυτό λοιπόν. Έχει πάρει την εντολή, του λέει ο προπονητής, κοίτα Σιώπη, εσύ για να γίνεις δεκάρι που σε έβαλε ο Σερσερίς ο Ερέρα να παίρνεις την μπάλα. Δεκάρι τον έβαλε, όχι δεκάρι. Ναι, και να, κάνεις, δεκάρι, και να φτάνεις μέχρι τη μεγάλη περιοχή του αντιπάλου τον κράζεις, για να κάνεις γκολ και τέτοια και να δίνεις πάσες. Ναι. Δεν είναι ο ρόλος σου αυτός. Έρχεται λοιπόν ο σκηνοθέτης και λέει στον ηθοποιό, ηθοποιό, εσύ είσαι για αυτό το ρόλο. Είσαι να σβήσεις τον Μπίζεσβαρ. Τον δέκα εμείς, δέκα αυτοί. Πάει αυτό, ένα αυτό. Δεν ήταν μόνο αυτό όμως. Το δεύτερο αυτό είναι ήταν το πιο βασικό κλειδί. Ένα από τα βασικά κλειδιά. Το πιο. Γιατί ο ΠΑΟΚ με καλό Μπίζεσβαρ έχει δείξει εδώ και ένα-δύο μήνες την άλλη ομάδα. Ο Άρης. Σε διπλώνει όλη την ομάδα. Ο Άρης έχει δύο εξτρεμ. Τον Γκαρσία και τον καινούριο τον Λάρσον. Λάρσον. Πολύ καλοί παίκτες και οι δύο. Οι οποίοι είναι πολύ καλοί και στα μαρκαρίσματα. Ναι, τους... ιδίως ο Λάρσον. Ο Ματέο Γκαρσία όχι τόσο πολύ. Ο Γκαρσία όχι τόσο πολύ, γι' αυτό το λόγο. Έβαλε και λίγο το ματί για να γέρνει προς τη μεριά του Βιερίνα για να πέφτει ψηλά εκεί πέρα και να κλείνει τον Τάκη Χαλά, να πούμε. Το Βιερίνια. Το καλύτερο παίκτη του πρωταθλήματος. Βεβαίως. Ναι. Σου κλείσε λοιπόν σε σημεία ψηλά τα δυο πλάγια μπακ σου. Κάτι το οποίο έκανε μόνον ο προπονητής του Ατρομήτου στο Ατρόμητο ΣΠΑΟΚ και ένα-ένα. Ο δεύτερος προπονητής. Το έκανε και ο Παντελίδης και με τον Αστέρα Τρίπολη στην πρεμιέρα. Πάλι το είχε κάνει. Στην πρεμιέρα, στο 1-0 τότε με τις κάρτες που ζητούσε ο ΠΑΟΚ με το Πρίγιοβι στο πέναλτι. Και εκεί ο ΠΑΟΚ ήταν πιο εύκολα αντιμετωπίσιμος. Ναι. Γιατί δεν είχε σέντερφορ να βγαίνει από την περιοχή, να μπαίνει, να κάνει, να ανοίγει χώρους κτλ. Ναι, είχε μόνο τον Πρίγιοβι που ήταν κολόνα μπροστά. Και είχε και τον Μπέλκα δεκάρι και όχι τον Μπίζεσβαρ. Ήταν πιο εύκολο να αντιμετωπιστεί ο ΠΑΟΚ από ότι τώρα με τον Άρη. Δηλαδή ο βαθμός δυσκολίας του σημερινού ΠΑΟΚ να τον αναχαιτήσεις ήταν πιο δύσκολος από τότε την πρώτη αγωνιστική με το 1-0 του ΠΑΟΚ που κέρδισε. Ναι. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ χθες ήταν κακός. Κάτσε να δούμε τι έκανε ο Άρης. Ο Άρης τον ανάγκασε να είναι και αυτός κακός, ναι. Έτσι. Πάμε πρώτα. Αν θες να πάμε στα άλλα τα κοινά. Δηλώς ο προπονητής που βάζει το σάκο. Εγώ δεν συμφωνώ εδώ πέρα. Δηλώς. Δεν συμφωνώ. Λοιπόν. Δηλαδή με τον Ολυμπιακό δεν ήταν δηλώς, με την ΑΕΚ δεν ήταν δηλώς και τώρα έγινε δηλώς. Δεν συμφωνώ εδώ. Δηλώς. Για το Σιώπη συμφωνώ 100%. Δηλώς. Ναι. Λοιπόν, δύο. Έχει και τον Τεγκίνη, φορ. Ποιος δεν είναι φορ. Εντάξει, έχει πάρει, τις περισσότερες κεβαλιές από τον Βαρέλα. Χθες ο Βαρέλα δεν ήταν καθόλου καλός. Είναι ο παίκτης που χάνει και τον Βέλεθ. Χάνει τον Βέλεθ, το βάζει πλάτη ο Βέλεθ. Αυτός τον έχασε τον παίκτη. Θέλει, φαίνεται το συμβόλαιο να αυξηθεί, να πούμε. Δεν ξέρω τι είναι. Αλλά είναι ο παίκτης που χάνει τον Βέλεθ σε φάση 80. Το άλλο το σημαντικό που είναι. Που βέβαια η μπάλα δεν έφτασε μέχρι εκεί, αλλά και να έφτανε. Υπήρχε παίκτης στόπερ, ο άλλος ο καινούριος ο Ρόους, δίπλα στον Ακπομ και ο Βέλεθ έκανε. Ένα στα 5-6 μέτρα, αν του φεύγει, έπεφτε πάνω αυτός. Του είπε δηλαδή, δεν θα πέσει στόπερ πάνω στον Μπίζεσβαρ, να παίξει δηλαδή ο ένας πάνω στον Μπίζεσβαρ και ο άλλος να παίξει πάνω στο φορ, θα πέσει ο χαφ πάνω στον Μπίζεσβαρ. Ο Σιώπης και ο ένας ήταν ο στόπερ πιο ελεύθερος. Δεν παίζουμε ζώνη τον ΠΑΟ γιατί άμα διαλύσει, τους λέει, με άλλα λόγια. Έτσι. Το τρίτο τώρα κομμάτι. Βασικά όμως όλα αυτά που λες. Τραυματίζεται ο Μπίζεσβαρ. Όλα αυτά που λες έχουν βάση έναν. Τι? Αυτό, τον Παντελίδη. Ναι. Τον Παντελίδη. Ναι. Όλα αυτά που λες είναι οι σκέψεις του Παντελίδη πάνω στο παιχνίδι που του βγήκαν όλες και έκανε ματ, σαχ, φαχ, μαχ. Τα έκανε όλα στο παιχνίδι. Μπράβο. Ποιο τον Μπίζεσβαρ που λες. Τραυματίζει ο Καντουρί. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο για μένα ήταν λάθος του Λουτσέσκου είναι το εξής. Σωστά πάει να βγάλει τον Μπίζεσβαρ για να βάλει τον Μπέλκα. Έπρεπε να τον βγάλει νωρίτερα. Γιατί όμως. Γιατί εγώ το έλεγα και πέρα στο γύρο. Πρέπει να βγει. Είναι 1-0 το μάτς. Είναι 1-0 ακριβώς. Ο Άρης αναγκαστικά θα πάρει μέτρα. Μπορεί όχι από το 50 λεπτό που πότε το έφαγε τον γκολ. Στο 39. Μπορεί να πάρει μέτρα στο 65-70. Ποιο μετά, στο 75. Εκεί λοιπόν ο Μπέλκα, ο οποίο δεν είναι δεκάρι. Ναι. Αλλά έχει μεγαλύτερη ταχύτητα από τον Μπίζεσβαρ. Και θα ήταν και φρέσκο. Θα βγει στο μεγάλο το χώρο και θα δημιουργήσει καταστάσει. Έτσι, έτσι, έτσι. Εκεί λοιπόν χαλάει αυτή η αλλαγή. Γιατί τραυματίζεται, να πούμε, ο Ελκαντουρί. Και αναγκαστικά βγάζει τον Καντουρί. Έχει δίκιο. Εκεί όμως, 100%. Εκεί όμως, ρε φίλε, ναι. Δεν βάζει τον Μπέλκα. Βάζει εξτρέμ. Βάζει το Λιμιό μέσα, λες. Ή βάζει τον Ενρίκε που έχει και δώσει τρέλα και ωραία. Είναι. Αφού θες να μαρκάρεις. Ναι, να σου πω κάτι. Μέχρι εκεί την ώρα, πρόσεχε. Αφού θες να μαρκάρεις. Πρόσεχε, ναι, ναι. Κέρδιζε ο ΠΑΟΚ όμως. Ναι, άλλο λέω. Αυτό σου λέω ότι. Αν εκεί φοβάσαι. Δεν ήταν ένα το μάτς. Αν φοβάσαι, ναι, και θες τον Μπέλκα για να μαρκάρει, γιατί ο Πάρκα γυρίζει πίσω και μαρκάρει. Παντού, ναι, βάλει το Λιμιό. Ναι, να βάλει το Λιμιό. Ο οποίο είναι εξτρέμ.
Θα μπορούσα, στην, πλευρά, στην πλευρά είναι πολύ καλύτερος από ότι ο Πέλκας, ο οποίος είναι άχρηστος στις πλευρές. Είναι ο μοναδικός κοντός, γρήγορος, ο οποίος δεν μπορεί να παίξει στην πλευρά. Είναι ένα φαινόμενο ο Πέλκας. Ο Πέλκας είναι από τα φαινόμενα του ελληνικού ποδοσφαίρου, το οποίο δεν το έχετε μελετήσει. Το έχετε δει επιφανειακά. Και από το φόβο του να μην χάσει μαρκαρίσματα, δεν βάζει εξτρέμ. Ναι. Και βάζει τον Πέλκα στη γραμμή, όπου ο Πέλκα στη γραμμή είναι κατά κάποιο τρόπο. Δεν τον έβαλε τον Πέλκα στη γραμμή. Τον Πέλκα τον βάζει στα χαφ και χαφ. Πετάει τον Μπίσερμα στη γραμμή. Ο Πέλκα έπαιξε χαφ μετά το 1975. Αλλάζανε εσύ. Εντάξει, αλλάζανε, αλλά με το που μπαίνει μέσα δίνει εντολή ο ένα κατευθείαν. Πολύ... Ο ένα απέξει πολύ... με δεκάρι και ο άλλο απέξει. Πιο πολύ τον έβλεπα να βγαίνει από τα δεξιά. Ο άλλο ο Ζάμπα πήγε από την στην πλευρά και έπαιξε ο Μπίσερμα πιο πολύ δεκάρι. Εντάξει, εντάξει. Όχι, ο οποίο έχασε δυνάμει. Τον έχει κάνει ο άλλος να πούμε τέσσερα πνευμόνια, μισό πνευμόνιο ένας, ποιότητα μηδέν ο ένας, τεράστια ποιότητα άλλος, και ήρθε και ισοφαρίστηκε αυτό εδώ, το δίδυμο. Τέσσερα πνευμόνια ο ένας, μισό ο άλλος. Έτσι. Τεράστια ποιότητα ο ένας, ο Μπίσερμαν. Πολύ μέτρια, ως κακή ποιότητα ο άλλος. Εγώ δεν θα έλεγα ότι είναι κακή ποιότητα του Σιώπη. Είναι ένας μέτριος παίχτης όσον αφορά τεχνική κατάσταση, αλλά είναι ο καλύτερος. Πήρε στην μπάλα, γόρι. Είναι ο καλύτερος όμως από το που κάνει. Στο τρέξιμο, μαρκάρο, κλείνω. Κλείνω, μαρκάρο, σβήνω. Καταστρέφω. Είναι ο καλύτερος. Παίρνω την μπάλα όμως και δίνω μια πάσα στα 5 μέτρα. Ο ρόλος μου είναι αυτό. Εντάξει, αυτό κάνει. Δεν οργανώνω, δεν κατεβάζω. Τους θέλεις και αυτούς τους παίχτες. Τους θέλεις να τους έχεις αυτούς τους παίχτες. Ο Σιώπης είναι ένας για μένα καλύτερος από τον Βιτόλο. Για τον Βιτόλο που είχαμε εδώ και το λέγαμε ότι παιχτάρα είναι, το ίδιο πράγμα δεν έκανε. Από το ίδιο σχολείο είναι και το ίδιο σχολείο, ναι, ίδια κοψιά. Αριστεροπόδαρο ο ένα. Ναι, ναι, πιο τεχνητάκο ο. Απλά ένα είναι ποιο. Ο Βιτόλο, λίγο πιο τεχνητάκο. Πιο τεχνητάκο ήταν ο Βιτόλο. Πιο τεχνητάκο. Λοιπόν, ναι. Μπορώ να σου πω ήταν και ένα κομμάτι λίγο πιο γρήγορο. Ο Βιτόλο από το Σιώπη. Ναι, ένα κομματάκι λίγο. Εγώ φίλε πάντω, επειδή δεν έκανα τη μετάδοση, μου δίπλα στα παιδιά. Ναι. Πραγματικά ο Σιώπη ήταν ο παίκτη που μου κέντρισε το ενδιαφέρον γιατί φαινόταν σαν τα 2-3 ο χώρο του. Τον έκοψε τον Πάουκ στα 2. Ο Σιώπης το έκανε. Ναι. Αυτό θέλω να σου πω. Επίσης, δηλαδή, Άρης, τα μακράν ο MVP. Ο Άρης στο πρώτο 20 λεπτό. Εγώ Σιώπη ψήφισα MVP, να ξέρεις. Ο ναι. Άρης στο πρώτο 20 λεπτό δεν πήγε και κομπλεξικά πάνω στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν φοβήθηκε την Τούμπα. Άρα. Τη σεβάστηκε, αλλά δεν τη φοβήθηκε την Τούμπα. Όχι. Εγώ το κομμάτι που θα καυτηριάσω λίγο τον Λουτσέσκου, γιατί δεν είναι συμφωνώ μαζί. Λίγο. Ναι, λίγο. Λίγο. Είναι ότι ο ΠΑΟΚ. Ρετρέμει τα. Δεν μπήκε μέσα τα δόντια του, θα έπρεπε να μπει. Τα δόντια ναι. του δεν ακουγόταν από το φόβο. Ναι. Είχε βάλει το σκουφί στα δόντια. Αφού κέρδισε, σου λέει ένα μηδέν, δεν χρειάζεται να κάνει. Βρέτρε με Μιχάλη το αίτητο τώρα αυτό. Το κακό κομμάτι του Πάκου είναι ότι μπήκε μέσα. Σάκοφ. Νοθρά. Πήρα τον Ολιβέηρα και εγώ τον Σάκοφ. Θα φοβηθώ τι. Τα στημένα του Άρη να φοβηθώ, α πούμε. Όμω αποστημένο το φαγητό. Να φοβηθώ τι από τον Άρη. Τι να φοβηθώ από τον Άρη. Τον Μάρτεν, τον Τόνσο που θα μπει, ποιον. Ναι. Άρα... Δεν είναι θέμα δειλίας, λέει, πες στο φιλαράκι μου. Τι είναι, τι είναι. Θέμα ότι σε πληρώνει, σε επαναπαύει. Ο Λουτσέσκου είναι αίτητος με αυτόν τον τρόπο εδώ και 1,5 χρόνο. Η συνήθεια να κερδίζει δημιουργεί μαθακότητα στη σκέψη. Λέει ο φίλος. Και μένα με βρίσκει κάπου προς εκεί το όλο θέμα. Και εγώ αν έχω. Ότι σου λέει, εγώ θα πάω με τον τρόπο που εδώ και ένα χρόνο. Και εγώ αν έχω ένα αφεντικό, με φέρνει τη λιμουζίνα. Ναι. Τρεις γραμματείς. Ναι. Αυτά, ιστορίες. Ναι, αλλά έχεις βρει εσύ τον τρόπο να είσαι ο καλύτερος. Ναι. Εσύ το βρήκες. Βέβαια. Άμα έχεις βρει τον τρόπο εδώ στο μικρόφωνο να κάνεις τρομερά νούμερα. Δεν θα το αλλάξει. Είναι σαν σου λέω, άλλαξε λίγο τον τρόπο που κάνεις εκπομπές. Γιατί να το αλλάξω, πει πρώτο, δεν είμαι. Πώς δεν με τα αλλάξανε. Εντάξει, σα αλλάξαν να ρίξα. Τα πουσλούκια, τα πρωινά, λίγο να ξεφεύγουμε. Άσε με τώρα. Λίγο, λίγο, αλλά είσαι επαγγελματίας όμως. Ναι, τι θα κάνω. Επαγγελματίας δυνατός κιόλας. Ακούτε το παλικάρι μας να λέει καμιά κακιά λέξη. Λιμουζινέτα να πούμε. Αυτό, τα λεφτά, τα φράγκα, τα πριμ, όλα τακτοποιημένα, μαγείρι. Βοηθοί που ρίχνουν τις φάσεις να πούμε. Έτσι λειτουργούν οι μεγάλες ομάδες. Στατικές, τι. Έτσι λειτουργούν. Όλα λειτουργούν ρολόι. Πώς πάνε όλα στη City ρολόι. Δηλαδή ο Γκουαρδιόλα δεν τα έχει όλα αυτά που λέει. Άρα ήρθε ο διοκτήτης στον μπαρ και ο Παντελίδης μέσα στην Τούμπα. Τι είναι. Ωραίος ο Παντελίδης. Η κανονική του δουλειά, τι είναι εστιατόρας να πούμε. Πολύ καλός προπονητής. Σας έκανε ο εστιατόρας να πούμε γιογιό μέσα στην Τούμπα. 800 χιλιάρικα και 600 χιλιάρικα. Ο μπαμπά από εκεί να δίνει τη σύνθεση. 10 βοηθοί, 3 μαγείρι. Στα ντέρμπι δεν παίζουν μπάλα. Τα μπάτζετ στο ντέρμπι δεν παίζουν μπάλα. Στο πρώτο 20 λεπτό. Δεν παίζουν μπάλα στο πρώτο 20 λεπτό ξεκινάει το μάτς. 6-2 τα φάλου στον Άρη. 60-40 κατοχή στον Άρη. Άντε τώρα με τα 600 χιλιάρικα του Λουτσέσκου. Ο Παντελίδης, και τα σκουφιά να πούμε. Άσε μας πρωί-πρωί. Ο Παντελίδης λοιπόν, ο οποίος από μένα παίρνει τα γκρέντια. Εστιατόρα είναι. Δεν ξέρω. Είναι καλός προπονητής. Και το λέγαμε από την πρώτη στιγμή.
μουσική του δουλειά είναι αστιάτορα. Και σε πήρε τα σόβρακα μέσα στην τούμπα. Τα σκοφή του Τολοτσάσκου, τα σκοφή. Άμα έχανε ο Πάκου, τι θα γινόταν τώρα σε αυτή την πόλη. Γιατί ο Πάκου δεν έχασε να το επιθυμήσουν. Το ίδιο θα γίνει. Με Call of Sight. Τι Call of Sight. Call of Sight, τι έκανα, το αλλάξουμε κόλλο. Τι offside. Δεν είναι offside, τι έκανα, αλλάξουν τους κανονισμούς. Κλάψες. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Άμα το έβαζε κανένας πάουξες θα γινόταν εδώ. Τίποτα δεν έγινε. Άμα έβαζε γκολ ο Πάουκ offside, εδώ βάλαμε τον Εργοτέλη και με ζαλίσατε. Σε μάτσα αδιάφορο. Τι αδιάφορο. Σε μάτσα τι αδιάφορο. Περασμένος ήμουνα. Τι περασμένος. Τα σπάτα είχα και είχα φερχεί. Τι αδιάφορο. Α, τα σπάτα. Άμα βάλει ο Πάουκ δηλαδή γκολ offside. Πάλε κλάψε. Λοιπόν, άλλο θέλω να πω εγώ. Πάλε με τη Σμαράγδα να παρηγορηθείτε. Δεν πρόκειται να κλάψω εγώ και γι' αυτό δεν ασχολούμαι με την ασχολήσω. Ασχολήθηκα γιατί μου έπαιρνε στην πάσα. Ήτανε, δεν είχε κόψει. Τι να πω, δηλαδή ότι δεν ήταν. Δεν... Με ρωτά, κάτσε. Δηλαδή, με ρωτά. Ναι, είναι ένα πόδι μπροστά, ένα offside. Τέλος, δεν το συζητάμε. Σε καμιά χώρα στον κόσμο δεν τα ακυρώνουν αυτό το πράγμα. Σε όλες τις χώρες. Σε καμία χώρα. Σε όλες τις χώρες του κόσμου. Δεν είχε κόψει τα νύχια του ο Βέλες. Σε όλες τις χώρες του κόσμου που υπάρχει το VAR, πάει ο διαιτής και το ακυρώνει τον κόλ. Οπουδήποτε αλλού και αν γινόταν το παιχνίδι θα έλεγε 1-0. Μόνο στην Ελλάδα έλειξε ένα. Δεν είχε κόψει τα νύχια του ο Βέλες. Και ήταν το νύχιο offside. Κλάψες τώρα. Κλάψες τώρα. Για ψαχτείτε εκεί με το Βαρέλα τι γίνεται. Α, με το Βαρέλα ψαχτούμε. Άλλο θέλω να σου πω εγώ τώρα. Που τον είχε πλάτη. Του πήρε τις κεφαλίες ο Ντεκινή να πούμε. Λοιπόν, άντε τώρα, κλάψες. Ο Παντελίδης γιατί δεν δέχτηκε ερωτήσεις συνέδεξη τύπου. Εγώ εκεί δεν θέλω να σας δώσω δύο-τρία θέματα. Από ποιον αναρωτήσει, από ποιον, από το ρεπόρτερ του Άρη. Από του Άρη. Γιατί του είπε, κοιτάξτε να δείτε. Να σας τα πει ο Διαμαντόπουλος. Παντελίδη, εγώ σε αποθεώνω. Πολύ καλά του έκανε. Σε αποθεώνω σήμερα γιατί είναι δικό σου βαθμό. Δεν θα μιλήσω για διαιτησία γιατί δεν μου άμα ήταν μάγκας ο Παντελίδης, ναι, αλλά γιατί θα δεν έχει ερωτήσει. Θα έπρεπε να απαντήσει μόνο σε αυτούς τους αποκλεισμένους ρεπόρτερ του Άρη, τους δικούς μας. Στο Μάνο, του Χατζάκη να στο ήταν. Χατζάκη, στα παιδιά, το Στράτζαλι. Το Στράτζαλι. Ναι. Κανονικά, αλλά τους πήρε και αυτούς η μπόρα. Ξέρεις γιατί. Γιατί τους θεωρεί, ναι, ότι τους δικούς μας, τους συστημικούς, ότι το ρουφιανέψανε μαζί με τον Διαμαντόπουλο. Γι' αυτό τότε, λες να μην το ρωτήσεις. Άντε πάρτε τώρα. Ή γιατί θα το ρωτούσαν οι κάποιοι συνάδελφοι δικοί μου, κύριε Παντελίδη. Τι με goal of sight βάλατε τον goal. Τι έχετε να πείτε, γιατί γκρινιάζατε σε προηγούμενα μάτς. Ναι. Σκίστηκε η κοιλώτα, θα τους έλεγα. Α, έτσι θα τους έλεγες εσύ. Ναι, επομένως, να μην κρίνει. Εγώ, αν ήμουν προπονητής του Άρη και με έκανε ρεπόρτερ του Πάου την ερώτηση, κύριε, σαν το μήνα. Το κάλι ήταν offside, δεν ήταν offside. Τι να κάνω να τα σβήσουμε, δεν ήταν offside. Το κάλι ήταν offside. Ούρε, δεν με πτύχτε, παίζε με. Α, έτσι θα έλεγες. Άντε, φύγε από εδώ, ρε πολλά. Μη σ' ακούσα να πει κανένα. Φύγε να πάρει κανένα σφίλι του Πάου, εάν πάρει. Άντε, ρε μήνο, θα τον έλεγα. Πάει κάκα με ροκάμα το πουθενά άλλου 40 χρόνια στην έρτρια. Σάπησε εκεί πέρα. Άντε, πάει κάκα με ροκάμα το κανονικό, θα τον έλεγα. Έτσι αν είναι προπονητής. Είναι η φτέρνα του. Κλάψες, καζατζίδιδες. Έχεις σηκωθεί πρώτος. Καζατζίδιδες. Όρθιος. Ακαζατζίδιδες. Καζατζίδιδες. Νάτι. Σου πήρε την ταυτότητα εστιάτορα. Αστιάτορας. Πολύ καλός προπονητής ο Παντελίδης. Πάρα πολύ καλός. Αλλά επειδή είναι Έλληνας δεν δούλεψε σε καμιά μεγάλη. Τι να κάνουμε σε αυτό, γι' αυτό ποιος θέει εσύ. Ποιος θέει σε αυτό. Ποιος θέει. Ναι. Πάντως όχι εγώ. Ναι, γιατί. Όπα, τι έχουμε. Λοιπόν. Θέλω να... Τα Samsung Galaxy S10 και S10 Plus ανακοινώθηκαν και έχει ήδη ξεκινήσει η προπαραγγελία τους, ώστε να είσαι από τους πρώτους που θα το αποκτήσουν και μαζί θα πάρουν εντελώς δωρεάν τα Galaxy Buds αξίας 149 ευρώ. Επισκεφτείτε ένα κατάστημα Wind και προπαρήγγειλε το δικό σας σήμερα. Θα πάμε σε απαραίτητο μικρό διαφημιστικό. Θα επιστρέψουμε να δούμε και τα υπόλοιπα μάτς σιγά σιγά. Να ακούσουμε λίγο τι έγινε σε μια τηλεοπτική εκπομπή του Open Beyond. Έτσι, να δούμε λίγο τον Κατσουράνη τι είπε κάποια στιγμή. Στον Κατσουράνη θέλω να σταθώ κυρίως, όχι σε ότι σχολιάζει ο Κάκος, δεν με ενδιαφέρουν οι τηλεσχολιαστές, αλλά τον Κατσουράνη λίγο θέλω να σχολιάσουμε. Θα πάμε να δούμε τι έγινε στο εξωτερικό, πώς σήκωσε η City το League Cup, πώς η Liverpool δεν τα κατάφερε μέσα στο Old Trafford. Όλα αυτά μετά τη Σμαράγδα Μπασάκου. Κουλιανέ. Παρόν, εδώ ήμουν, εδώ, 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 α, μάλιστα. Έρα παγκόσμια μέρα ισοπαλίας έχουμε σήμερα, ρε, εσύ, κοίτα να δεις, δηλαδή, φαντάσου τι θα γινόταν εάν κέρδιζε ο Άρης. Βέβαια, με goal offside πάλι όπως ο Φάρης offside και έχω τον Καζαμπάκα πέν, τι θα γινόταν τώρα. Πόσα μπάτζετ έχετε. Πώς. Πόσα μπάτζετ έχει ο Πάου, με τις μεταγραφές που έκανε.
Έχει αρκετό. Τόσα αγόρια μέσα. Και άμα είναι ρεσί, απαγορεύει να χάσει η Ρεάλ Μπαρσελόνα, η Μπάγκερν, η Παρή, απαγορεύει να χάσει. Άμα χάνουν, δεν φωνάζουν οι οπαδοί, δεν κάνουν κριτική δηλαδή. Πώς δεν κάνουν κριτική, αλλά τι σημαίνει, ότι πρέπει να κερδίζουν όλα τα μάτς. Τελικά είστε ανακουφισμένοι με την ισοπαλία. Όχι. Όχι. Όχι, δεν είμαστε ανακουφισμένοι. Ξέρετε τι είπε ο Λουτσέσκο μετά το μάτς. Εκεί μου, συνέδριξ τύπου. Ξέρετε τι είπε. Τι είπε. Άσε από μέσα του τι είπε. Εδώ δεν χρειαζόταν να πα συνέδριξ τύπου. Από μέσα του την άκουσε. Την γλιτώσαμε. Έχει την καλημέρα από τον φίλο μου τον Χάρη. Αριανάκι άλλο. Την γλιτώσαμε. Πολιτάρι. Την γλιτώσαμε. Σε ξεφωνίζει γενικώ. Αλλά σήμερα λέει είσαι καταπληκτικό. Του άρεσε γιατί λέει το ψάι το έκανε. Μούχτι δεν μα πειράζει. Με συγχωρεί. Θα βάλω τώρα το πόδι του αλουνού. Ότι είναι offside. Τι θε να κάνουμε, ρε Κωστή, να αλλάξουμε του κανονισμού. Άμα είναι να κάνει ο καθένα ό,τι θέλει, να το αλλάξουμε το ποδόσφαιρο. Offside τώρα, άρεσε. Μου τέτοια εκατοντάδε και μετρήσαν τώρα. Α, εκατοντάδε. Εκατοντάδε μετρήσαν. Εντάξει, οκ, εκατοντάδε μετρήσαν. Όταν τα βάζει. Δεν μου λε στο τελικό κυπέλο με την Άγια, γιατί φώναζαν 5 μήνε. 3 μέτρα offside. Γιατί φώναζαν. Το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι offside, το ένα offside και το άλλο. Συγγνώμη, ρε Κουλιά. Τι συγγνώμη. Κάτσε, δηλαδή είναι λίγο ή πολύ έγκυο, σε με τρελάνετε τώρα. Δηλαδή άμα πάει μια γυναίκα και κάνει έρωτα με έναν ο οποίο είναι κοντούλη και έχει μικρό. Ναι, μην πιάνει τέτοια θέματα γιατί. Ναι, ναι. Ή πάει με το Σανκαρέ να πούμε. Ναι. Το ίδιο είναι. Άμα μείνει έγκυο και από τον ένα και από τον άλλο, είναι το ίδιο. Τι ναι, να αλλά τι ευχαρίστηση θα πάρει από τον ένα και τι από τον άλλο. Η ευχαρίστηση δηλαδή είναι το offside, άμα είναι με τον Πάο και αν είναι με τον. Τι ευχαρίστηση τώρα, τι να πούμε. Κωνσταντίνε, δεν θα αλλάξουμε του κανόνε σήμερα. Δεν θα αλλάξουμε του κανονισμού. Δεν θα αλλάξουμε, άμα είναι να πούμε δεν έχουμε offside. Τώρα κλαίτε τώρα πάλι καζαντίνε. Καθόλου. Καθόλου. Επάμε τώρα. Το offside. Να σου πω. Ο Παοξή δεν κλαίει καθόλου. Μεγάλη αδικία, ναι. Λοιπόν, ακούστε λίγο κάτι. Διάβαζα σήμερα για τα λεφτά που έδωσαν το 2018 τα jackpot του Ρίτζε σε καζίνο. Περίμενα το ποσό να είναι μεγάλο. Φανταζόμουν εκεί γύρω στα 10-15 εκατομμύρια. Την πρώτη πλάκα την έπαθα όταν διάβασα για 37.600. Τρελό ποσό. Τη δεύτερη πλάκα την έπαθα όταν διάβαζα σε πόσους έχουν σκάσει. Γιατί έχει σημασία. Δεν έσκασαν λίγα jackpot και τα μοιράστηκαν 2-3 άνθρωποι, αλλά 33.000 τυχεροί. Τα μοιράζονται λοιπόν πάρα πολλοί παίχτες jackpot. Από εκεί πέρα είναι θέμα τύχης να βρεθείτε στο κατάλληλο μηχάνημα την κατάλληλη στιγμή. Λοιπόν. Με βάλε το Σακόφ μέσα ο δηλός, αντί να πετάξει τον Ολιβέρα, δούμε και λίγο. Ναι, αγόρι μου, πάλι τα ίδια τα λέμε. Με έβαλε εκείνο το τηλεγραφόξι. Με Ολυμπιακό είχε Σαχόφ, ναι. Με ΑΕΚ είχε Σαχόφ, ναι. Και σου λέει θα πάω με την πεπατημένη. Ναι, αλλά τον Ολιβέρα δεν τον είχε έτοιμο το Κέβεξο Σαχόφ. Έχει και μάτς κυπέλλου μεσοβδόματο που έχουμε. Τον Πανιόνιο. Φοβάσαι τον Πανιονάκο. Που θα πρέπει να ανατρέψω σκορ. Φοβάσαι. Δεν είναι θέμα φόβου. Τρέμεις. Είναι θέμα ότι πρέπει να ανατρέψω σκορ και πρέπει να τον έχω φρέσκο. Σιγά την Μπαρτσελόνα 60 εκατομμύρια μπάτζετ. Δεν παίζουν μπάλα τα μπάτζετ. Μην στέκεσαι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, στο ξαναλέω, η Μπάγκεν. Η Μπαρσελόνα, η Ρεάλ απαγορεύεται να χάσουν. Λοιπόν, που έχουν τα πιο μεγάλα μπάτζετ. Η Παρή, ας πούμε. Λοιπόν, που χάνουν από ομάδες πλάκας. Είδα, είδα και κάτι άλλο στον Άρη και το είχα επισημάνει και την προηγούμενη εβδομάδα. Όταν είχε μείνει με 10 παίκτες και είχε φουλάρει στα τελευταία 20 λεπτά. Ότι έχει βελτιωθεί η φυσική κατάσταση. Είχε πάρει, κάνει προετοιμασία αυτός ο παππούς εκεί, ο καταραμένος, ο οποίος θα πούμε ήρθε στον Άρη. Για κάνε λίγο. Τον πήρα χαμπάρι. Λέω αυτός είναι προπονητής στον Άρη. Αυτό σε τρεις μήνες στη Θέρμη θα είναι κάτω από το χώμα. Έτοιμος να πεθάνει. Μπα, μια χαρά κούτσαρι στην Ισπανία. Στην Ισπανία. Ναι, τι να δω, την έριξε την ομάδα. Όχι, όχι, ακόμα, δεν την έριξε. Όχι, όχι. Είχε κάνει ένα καλό σερί, τώρα έκανε ήττα. Είχε κάνει 7 παιχνίδια ήττος. Ναι. Ναι. Την έστρωσε λίγο τη Λας Πάλμας, αλλά πάλι χθες έχασαν. Από την Αλκοκόρ. Δεν μας ενδιαφέρει τώρα. Τέλος πάντων. Άφησε τον Άρη με προετοιμασία, χωρίς ένταση, χωρίς ίντερβαλ, χωρίς ταχύτητες, με κατοχή μπαλίτσας. Και τα χαϊβάνια, γιατί και χαϊβάνια έργανε οι πασχετικοί. Ο μεγάλος προπονητής. Ναι, αυτοκτονίστε, ρε! Πέστε από τα μπαλκόνια όπως πέσατε για τον Όγιο, εκείνο τον απαταιώνα. Χαϊβάνια, πασχετικοί έργανε. Βέβαια. Ναι. Ο τον Παντελίδη, τι έγινε, Λαπτόπουλο, ο φίλος του Αλέφαντου, ο Παντελίδης. Ναι. Έκανε τις... ναι, αλλά πώς ναι. Το λογίζει. Τι έγινε, ρε Παντελίδης, Λαπτόπουλο, ο φίλος του Αλέφαντου. Ναι. Ο φίλος του Αλέφαντου. Αλεφαντικά έπαιξε χθες. 100%. Αλεφαντικά έπαιξε χθες. Και το ξαναλέω σε ένα μάτς το οποίο έπρεπε να λήξει 0-0. 0-0 έπρεπε να λήξει. Έλα και εσύ έβαλες ένα γκολ κουλό τώρα σήμερα. Το γκολ, όχι. Αδικείς ο Βιερίνια. Τι να το δείξεις. Ο Βιερίνια έχει βάλει πολλά τέτοια. Ο Βιερίνια έχει βάλει. Α, τον αδικείς. Δηλαδή είναι κρίμα. Ο άνθρωπος έβαλε γκολ για να το έχουμε σήμα σε αθλητικές εκπομπές. Ναι. Και τον λες ότι έβαλε κουλό. Έχει βάλει τουλάχιστον 20 τέτοια γκολ. Να σου πω κάτι. Ναι, να με πεις. Να σου πω κάτι. Βέβαια, να με πεις. Κουβέντα κάνουμε. Ποδοσφαιρική. Δεν τον έχει ξαναδεί να βάζει γκολ. Ο Βενιζέλος με τον πάγκο. Άντε πάλι πολιτικά αρχίσαμε. Μπάλα μιλάμε. Πάμε στο εστιατόριο. Ναι, ο Βενιζέλος με τον πάγκο. Πιο γρήγορα θα κάτσουν από ό,τι έπεισε ο Κουέστανε. Μα τρελάνε. Όλα δηλαδή θα τα βρει. Ρε, φωτοβολίδα ήρθε. Για φωτοβολίδα. Α το περιέγραφα εγώ τον κόλλο να δει τι γινόταν. Εγώ τώρα κάτι. Πεδαλά ο τερματοφύλακα του Άρη. Ένα από του πέντε ποιοτικού παιχνιδιού. Τερματοφύλακα. Έχει πέντε ποιοτικού. Πεδαλά. Πολύ καλό. Στον κόλ,
Τώρα είναι και δύο μέτρα, ρε φίλε. Στη γωνία πάει μπάλα. Ποια γωνία πήγε μπάλα. Η μπάλα πάει ΣΥΡΙΖΑ από το δοκάρι. Δεν το πιάνει. Είδες καμιά γωνία. 1,5 μέτρο μακριά από τη γωνία. Τι θέλεις να πεις, τέκνο μου, τι θες να πεις δηλαδή. Τι θέλω να πω, ναι, τέκνο μου. Ότι το άφησε να μπει μέσα, αυτό μου λέει. Όχι, ρε τρε. Όχι, άλλο, άλλο μου λέει. Ότι έχει ευθύνη στον κόλλο τερματοφύλακα του Άρη. Εντάξει να κάνουμε. Μπάλα πάει γρήγορα, στη γωνία έχει σώματα μπροστά. Εγώ λέω ότι δεν έχει ευθύνη πάντως. Τι δεν έχει ευθύνη. Γιατί μπάλα πάει στη γωνία, ένα ζήμα του τερματοφύλακα χωρί ορατότητα βλέπει μια οβίδα να έρχεται. Πού να την πιάσει, Κωνσταντίνε. Να σου πω κάτι τώρα. Ναι, να με πεις κάτι. Τρώει το Σαρκάνη έχει φάει τέτοιο γκολ. Δεν ξέρω τι έκανε ο Κελεσίδης έχει φάει τέτοιο γκολ. Ο Κελεσίδης έχει φάει τέτοιο γκολ. Τι μπορεί είχαν αυτοί ρε, και τι μπορεί έχει ο Κουέστο. Ένα σε δει με το σκάλιτα με το ζώο 1,80. Πλάκα με κάνει. Έπεφτε μια ώρα ρε. Η μπάλα πήγε δίπλα στο δοκάρι, Κωνσταντίνε. Δίπλα. Όταν λέω δίπλα, θες να το βάλουμε να το δούμε στο break. Τι δίπλα δεν το έπιανε ο Κουέστ, ο οποίος είναι τερματάρα. Εγώ στο λέω ότι είναι πάρα πολύ καλό σωματοφύλακας. Λοιπόν, δεν πιάνεται αυτό το σουτ. Λοιπόν, χθες το σχολίαζα αυτό το γκολ. Ναι. Με ένα παιδί. Ποιο? Το οποίο το έχω σκίσει. Έχει σκίσει ένα παιδί. Ένα παιδί, σαν αθλητή. Ναι. Αλλά σαν άνθρωπος και σαν επιχειρηματίας, γιατί τώρα είναι επιχειρηματίας. Είναι ωραίος. Είναι άψογος. Άψογος. Ποιος είναι αυτός? Ο Γιώργος ο Αμπάρης. Ο Γιώργος ο Αμπάρης. Ναι, τον ξεπάτωσε τον καημένο. Ο Αμπάρης. Τα είχαμε πει. Ο Αμπάρης χθες έχει ανοίξει ένα μαγαζί με τον Κατσιαρό. Mm-hmm. Ανεβαίνοντας το δρόμο για το πανόραμα πιο κάτω από την Καραμίτσα. Ξέρω, το καφέ δεν λες. Ένα καφέ γονιακό. Το ξέρω, έχω πάει πόσες φορές. Πες μου την οδό μόνο. Δεν ξέρω πώς λέγεται η οδός τώρα. Αυτή που ανεβαίνει για το πανόραμα. Εκεί στο τετράγωνο των Βερμούδων που πάει έχει σταυροδρόμι, εκεί, ναι. Και το σχολιάζαμε, μου λέει, κοίταξε να δεις. Εν τω μεταξύ δεν χοντρός ο Φουκαράς, είναι καλό κορμί. Αλλά... Βρε, εσύ του ξεφωνίζω. Θέλω μια μέρα να βρεθούμε, να βρεθούμε τον Πίσαρο να μου πει άμα είναι χοντρό ο άνθρωπο. Ρε παιχταρά είναι τι. Όχι, άμα είναι παιχταρά, να δει αν είναι χοντρό. Θα πει τι φυτύπο είναι αυτό, ναι. Μου λέει ο Γιώργο, κοίταξε να δει, λέει. Σκάει μπάλα κάτω. Και δεν υπάρχει ορατότη. Οπότε ο βαθμό δυσκολία είναι μεγάλο. Αυτό σου είπε. Ναι, γωνία δεν βρίσκει. Ναι. Αλλά αν το φάει Πασχαλάκη αυτό το γκολ. Θα το σκίζαμε. Όχι. Ο, το αλλάζετε τα πετρέλαια. Όχι, ρε φίλε, έχει φάει χειρότερο ο Πασχαλάκης. Ποια χειρότερα έχει φάει. Έχει φάει χειρότερο ο Πασχαλάκης. Θα του αλλάζατε τα πετρέλαια. Δηλαδή με την Παναχαϊκή, με κάτι μάθρο από τη μάμα, αλλά δεν θα τον. Λοιπόν, θα πάμε λίγο. Όλοι οι αθλητές θα φάνηκε στραβό γκολ. Ακριβώς. Και εγώ για αυτόν τον λόγο σήμερα λέω ότι ο ΠΑΟΚ έκανε μια κακή εμφάνιση. Μέσα στο πρόγραμμα είναι όλο. Ο Κουέστα είναι παιδαράς. Πολύ καλός. Τερματαράς. Πολύ καλός. Εντάξει, έχει εμπιστοσύνη όπως και ο Βέλεθ. Όπως και ο Βέλεθ είναι ο στόπερ. Ο οποίος συνδυάζει και δύναμη, γιατί και στις τράκες και στις μονομαχίες και μυαλό και κατεβάζει και την μπάλα από πίσω. Καλώς. Δηλαδή καλώς. Δεν είναι τσουρουκάσα τον Δελιζήση ή τον. Τα είπαμε, ο Βέλεθ εμένα ναι. Ενώ στην αρχή δεν τον είχα ζυγίσει καλά, μετά εγώ το δίμηνο. Πολύ καλός είναι και ο Κορχούτ, ο οποίος έδειξε ότι είναι back νέας εποχής, πάρα πολύ καλός. Και ο Λάρσον πολύ καλός. Ο Λάρσον πάρα πολύ καλός και γενικότερα μια που μιλάμε για τον Άρη, ο Άρης αν κρατήσει τον ίδιο προπονητή. Και κάνει άλλες τρεις τουλάχιστον ποιοτικές κινήσεις. Φόρ θέλει. Ναι, και φόρ και κάνα δύο θέσεις ακόμα. Και ένα μπακ θέλει. Και ένα μπακ θέλει την πλευρά του Τζανακάκη. Και ένα δεκάρι πιο οχτάρι. Ναι. Ένα δεκάρι πιο οχτάρι. Του χρόνου δεν θα είναι στόχος η πεντάδα, θα είναι κάτι παραπάνω. Μη. Εγώ για τον Άρη θα είπα από την αρχή όμως, έτσι. Μη. Ότι θα είναι εύκολα Ευρώπη. Μη. Λοιπόν, καλημέρα κουλ. Πάμε σε μερικά μηνύματα. Πάμε στα μηνύματα. Ναι. Κερκίδα μάπα του ΠΑΟΚ. Μάπα. Τα είπαμε, ο ΠΑΟΚ δεν πήγε καθόλου καλά. Ρε μάπα σου λέω. Ναι. Και η κερκίδα μάπα. Κοίταξε να δεις. Η κερκίδα πρέπει να φτιάξει τον παίκτη. Όχι δύο παίκτες στην κερκίδα. Ναι. Άμα θες να λες ότι η κερκιδάρα μου, η έδρα μου, η πινατούμπα, η τούμπα, ναι. Η φέστιο κτλ. Το δελασάλ του Φρέρ Πιέρ ήταν εκεί. Δεν ήταν καλή έδρα χθες. Ναι. Συμφωνούμε όπως δεν έγινε και sold out. Τα είπαμε. Έχει... Αυτό δεν το ξέρω. Και σου λέω εγώ αφού ρώτησα. Δεν ξέρω στη θύρα 4 αν είχαμε υπεράριθμο. Είχαμε υπεράριθμο, αλλά όχι αυτό το πράγμα με τον Ολυμπιακό που είχε ξεκυλήσει. Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα κουλ, δεν χρειάζεται να τρελαίνεσαι. Αυτό ήταν καλύτερο μάθημα. Ομάδα φαινόταν ότι θα έκανε μια γκέλα και ευτυχώς έκατσε με αυτόν τον τρόπο. Εγώ δεν σε αγχωρίζω καθόλου. Ο Φσάιντ λέει από τα Σκόπια, κόκκινη από τις Πρέσπες. Ήταν μεγάλη μπάλα Ολιβέρα. Αναφέρεται βέβαια, ο Τζανακάκης είπε να πάρει και αυτός κόκκινη. Για τους ίδιους. Τι έκανε ο Τζανακάκης. Εντάξει, ρε Σκόπια, τα διαγράφουμε όλα. Τους Σταυρίδηδες. Α, τους Σταυρίδηδες. Ξεχάστε τους. Ναι, αλλά τους Σταυρίδηδες ακόμα τους μνημονεύεται. Τους Σταυρίδηδες. Κάτσε, το Σταυρίδη δεν μνημονεύεις τώρα. Άμα θέλεις Ευρωπαίο διαιτητή, ναι. Στην Τούμπα ψίχουλα δεν θα πάρεις, ούτε στο Καραϊσκάκι θα πάρεις. Έπαιξε, άρε, 100% έπαιξε. Να βουτάει ο Μπίσες Φαρκιάζης τάντε πέναλτι. Πέναλτι, Μάρς. Το αν, υπήρχανε, όχι... αν υπήρχε βάρ χθες, ναι, καλά, και αν ο ΠΑΟΚ όπως λένε τα Χαλίβης, ναι, ναι. Θα ήταν 2-0 στο ημίχρονο. 2-0 στο ημίχρονο. Το πόδι σταθερό του στόπερ. Ρε αγόρι μου, δεν είναι το θέμα μας αυτό. Τώρα, η διαιτησία ήταν, όχι γιατί ο Άρης είναι δυνατός. Τι ήταν η διαιτησία.
Κάκιση προς τον ΠΑΟΚ. Τι κάκιση προς τον ΠΑΟΚ. Κλάμε τα πάλι. Όχι, δεν κλαίμε. Ένα φλέμα. Να κλαίει. Δεν θέλετε, ξέρω διαιτητή, να φέρουμε από το πλανήτη Δία. Ναι, αλλά μην φέρουμε τον ψαρά από τη Δανία και από την Νορβηγία που έχει να σφυρίξει τρεις μήνες. Φέρε ένα Ισπανό όπως έφερε στα μεγάλα μας. Φέρε ένα Ιταλό για να τελειώνουμε. 300 ευρώ το μήνα η χώρα σου έχει βασικό μισθό. Α, το πάμε εκεί. Τον προύχοντα να φέρουμε. Δηλαδή, πώς το βλέπεις τώρα δηλαδή. Όχι και να κατηγορήσει τον Κουέστα ρε αυτό. Συμφωνώ, δεν φταίει καθόλου στον γκολ ο Κουέστα. Ο Κουέστα ευθύνεται στον γκολ. Ναι. Μεγάλος τερματοφύλακας, πολύ καλά γυμνασμένος. Η έξοδη του χθες ήταν πάρα πολύ καλή. Μου λες πέρσι γιατί με ζαλίζετε για τον Μαουρίσιο, για τη φάση του γκολ με την ΑΕΚ. Τι Μαουρίσιο. Που το είδατε offside. Ένας τίτλος κρίθηκε πέρσι. Ποιο Μαουρίσιο. Πέρσι, κεφαλιά, Μαουρίσιο με Βαρέλα, το πρωτάθλημα. Ναι. Κρίθηκε ένας τίτλος. Ναι. Ένα τίτλος. Γιατί ήταν κρίθηκε ο τίτλος. Ήταν offside. Δεν ξέρουμε κανένας ακόμα στο. Α, δεν ξέρουμε. Ναι, ακόμα δεν ξέρει κανένας. Του Βέλε, ξέρουμε το. Ναι, αλλά, αλλά δεν σ' άκουγα πέρσι εσένα και όλους εσάς που κόπτεστε ξαφνικά. Έλα μωρέ τον Νίκη, προεξήγε τον Νίκη να λέτε. Έλα μωρέ, τον Νίκη του Μαουρίσιο μπορεί να τον ακούμπησε. Δεν ήταν Νίκη. Α, δεν ήταν Νίκη του Μαουρίσιο. Και επηρέαζε και τον κολκίπερ. Και δεν τον επηρέαζε καθόλου. Ο κολκίπερ άπλωσε τα χέρια του, εκτινάχθηκε και δεν τον ακούμπησε κανένας. Ναι. Ναι, αλλά πέρσι που κρίθηκε ένα πρωτάθλημα, ναι, όλοι λέγατε ήταν λίγο offside. Ναι. Το ίδιο δεν λέγατε. Ήταν λίγο offside. Ωραία, λίγο offside ήταν και εσύ και τι να κάνουμε τώρα. Και πέρσι εμένα με πήραν ένα πρωτάθλημα ολόκληρο. Ένα ολόκληρο πρωτάθλημα με πήρε. Και κλάψτε παρέα. Δεν θα κλάψω. Αλλά σου λέω. Το λες όμως. Φυσικά θα το πω. Εδώ εσύ μου μνημόνευσε το Σταυρίδι. Το Σταυρίδι μου μνημόνευσε. Ναι, που σε έσφαζε. Γιατί μάθατε. Πριν 10 χρόνια. Μάθατε στην Τούμπα. Μάθατε στην Τούμπα. Το Φουκαρά, τον Ηρακλή και τον Άρη. Ναι. Τον Πανιόνιο και τη Λάρισα τόσα χρόνια με τους Έλληνες διαιτητές. Καλά, εμάς άμα είχατε, τι μάθαμε. Ναι. Είχατε τον Καγκάτσι για να βγαίνετε τέταρτη. Ναι. Και να παίρνει Ολυμπιακάρα τα πρωταθλήματα με τον Καγκάτσι στον Παοξή. Βολευτήκατε. Ναι. Παίρνετε τα ψίχουλα σαν τη Μίνη από κάτω που έχετε φαΐ. Κάνα κρεατάκι φουκαριάρα. Σαν το σκύλο ερχόσασταν από κάτω. Ναι. Να πάρετε τώρα και το Άρης λες. Σαν ένα σφυρηματάκι. Ο Άρης. Ναι. Τι ήθελε ο Άρης. Τώρα και το Άρης. Απαραίτητα. Τα καλά με τον Ολυμπιακό. Α, με αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Θα το δει τον νέο Άρη να παίξει έτσι σφιχτά κλειστά με τον Ολυμπιακό. Ο πρόεδρος πριν το μας πίνει καφέ στο Μακεδονία Παλάς. Ναι. Ο Άρη. Εντάξει, αυτά μπορεί να έχει φιλαράκια εκεί. Ο Άρης είναι κοινωνικότατο. Δεν μας πειράζει εμένα αυτό. Ο Άρης έχει φίλους παντού. Εμένα ξέρεις τι με πειράζει. Είναι ο Άρης κοινωνικότατος. Εντάξει, καλά κάνει. Στην ΑΕΚ κατεβαίνει. Ανοίγει τις ποδάρες. Καλά κάνει. Ναι. Κοινωνικές σχέσεις. 4-0. Θα το δούμε τώρα με τον Ολυμπιακό. 300 χιλιάρικα ο παίκτης δεξιά και αριστερά καλά. Εμένα αυτά δεν με πειράζουν. Οι παλέτες κάτω στο Μαρινάκι πάνω. Ο Σιόπιδες. Μαρτίνες και αυτοί είναι, εντάξει, καλά, δεν με πειράζομαι ένα αυτά. Όχι. Ναι. Κοινωνικές σχέσεις κάνει. Εμένα με πειράζω που πέρσι, ναι, για μια φάση που ήταν στο τσικιντάς ο κλικ, εγώ έχασα ένα πρωτάθλημα και βουίζαν τα αυτιά μου 4 μήνες. Ναι. Και τώρα απαγορεύεται εγώ να πω για μια φάση που είναι offside, ναι, έστω και λίγο και μου τη λέτε. 60 εκατομμύρια με αυτό. Α, τα εκατομμύρια τώρα. Το πόδι είναι offside. Εγώ πέρσι έχασα πρωτάθλημα όμως, έτσι, όχι μια ισοπαλία. Έχασα πρωτάθλημα. Αυτή είναι η διαφορά μας. Τι έχασες? Πρωτάθλημα έχασα. Τις ενώσεις δεν τις είχες πάρει. Δεν, οι ενώσεις δεν κάνουν κουμάντο στις διαιτησίες. Ναι. Στις διαιτησίες άλλος. Τα πήρανε. Ο Τριτσόνης. Ναι. Ο Περέρα. Ναι. Και οι κλικαδόροι του είναι που φέρνουν διαιτητές στους απίδαλους ψαράδες που έχουν να σφυρίξουν κάνα 2 μήνες. Ναι. Εγώ λέω, βλέποντας μπάλας 30 χρόνια, ναι, ότι ο Νορβηγός ήταν ύποπτος. Ύποπτος. 100%. Ναι. Όχι φυσικά από τον Άρη, έτσι. Ο Άρης έχει δουλειά. Έλα, πάρουμε τον Ασφανίδη εδώ. Ναι. Τον Αχιλέα. Ο οποίος έχει μια υπέροχη κολόνια, τον είδα χθες στην, στην αυτή του Μακεδονικού την πίτα. Μύριζε παράδεισο ο Αχιλέας, πεδαράς, αρχοντόμαγκα. Ναι, 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 ναι. Περάστε καλά, άμα θα. Εγώ ναι, δεν κάθισα πολύ. Εσύ τι, αλλά μπρατσέτα ήσουν. Έφυγα, λοιπόν. Άκου εδώ τώρα. Ναι. Λοιπόν, και να βάλουμε τον Καζαντζίδη και να βάλουμε τώρα να τον προλογίσει. Ο Σταλιός. Πρέπει να κλάψουμε. Ήτανε το goal offside. Ναι. Αδικηθήκαμε. Μας δημιούργησε ψυχολογικά προβλήματα. Ναι, ναι. Το γκολ του Άρη. Ναι. Ήταν offside. Πέναλτι δεν μας δώσανε. Έπεσε ο Μπίσεσβαλ. Βέβαια έπεσε ο Μπίσεσβαλ. Αφού του βάζει το κλωποδιά άλλο, χαίρομαι πολύ. Του φάγε τα πνευμόνια. Ο Σιώπης το κλέψε. Το διέλυσε. Αλλά ο Ρος το βάζει το κλωποδιά και ο Νορβηγός κάνει την πάπια. Έλα τώρα. Είπαμε, ο Άρης δίκαια πήρε το βαθμό γιατί ήταν καλά στημένο. Ο Παμπορίδης είναι. Σταματημένο. Α, το θυμάσαι τον Παμπορίδη. Α, εγώ να μην το θυμάμαι. Δηλαδή έχουν δικαίωμα όλοι να γκρινιάζουν και να κλαίγονται. Το πάω. Το πόδι του παίκτη του Άρη σταθερό. Πάει και πέφτει ο χοντρός επάνω γιατί του έχουν φύγει τα πνευμόνια. Σταθερό το πόδι του. Αλλά! Αλλά! Αλλά λες, τι πράγμα! Λοιπόν. Δεν είναι offside.
Φίλε, εμένα έφυγε ένας μεγάλος, ένα μεγάλο ουφ, γιατί χθες πήγαινε το μάτς. Δεν χάσατε χθες. Επειδή, άμα χάναμε, ναι, γιατί το μάτς πήγαινε 0-0 και λέω άμα πάει 0-0 μέχρι το 80 μπορεί να γίνει κέντα. Και ευτυχώς βάζει τον κόλο Βιερίνια με την Οβίδα και αλλάζουν λίγο τα πράγματα. Πάντως, ναι, με προπονητή τον Μπαπού, ναι, το μάτς ήταν 4-1. Λες να κατέβαινε με αφέλεια πάλι. Φουλ βλάξ. Ναι. Πάντως ο Άρης δικαιωματικά μπορεί να λέει. Προπονητικά είναι βλάξ. Είναι βλάξ. Χερέρα το λέγανε. Ο Πάκο Ερέρα. Όπως ήταν βλάξ. Ναι. Σε διακόπτω, συγγνώμη. Όπως ήταν βλάξ ο Κούπερ. Που πήγε να παίξει 4-4-2 στα 60 μέτρα αποστάσεις. Mm-hmm. Πάω Κάρι, θα ρίξει, ναι, και ήταν η Μπαρτσελόνα. Και ήθελε να παίξει, ξέρω εγώ, με τη Λεβάντε να πούμε. Μάρτιν Τεσάρα σου να πούμε. Νικόλα, καλημέρα. Ο Σκόπης είναι παιδί διαμάντη. Δεν το συζητάμε. Φαίνεται μόνο ότι είναι καλό παιδί. Έμαθα εγώ ότι τα λεφτά τα έδωσε στην κτηνοθωρητική μονάδα. Φτάνει, φτάνει. Στον παπά. Παλή καλό. Τελείωσε. Είναι από εδώ από τον Εύρο. Από λέει, πολύ μικρό, ναι, βοηθούσε την οικογένειά του πολύ πριν πάει από το τυχερό στον Ολυμπιακό, τυχερό Εύρο. 13 χρονών πήγε. Το γέλιο είναι ότι ο Λογάρας που είχε. Ο Λογάρας ο τερματοφύλακας. Ναι, απάνω τη Ακαδημίας Ολυμπιακού τον έβαζε πάνω μου για να μάθει man to man. Α, έχουμε ένα φίλο που τον έχει αντίπαλο σε. Ο Άκης ο Λογάρας, ο τερματοφύλακας τη Δόξα Δράμα. Και έχουν κάνει πολύ σύγχρονη, ναι, φάρμα πάνω στο τυχερό. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο και στον Σιωπή, είπαμε. Ο Σιωπή για μένα είναι ο MVP του παιχνιδιού. Και όχι βρώμικα, δεν πήγε βρώμικα. Όχι, όχι. Δηλαδή το Μπίσεσβαρ δεν του κάνει, ας πούμε, κανένα αλήτικο. Όχι. Και τα λοιπά. Όχι. Δεν είναι offside δηλαδή του Βέλεφ που βάζει τον goal. Πώς δεν είναι offside. Και ήταν. Έχει το πόδι, ναι, έχει το πόδι, ένα πόδι εξέχει. Εντάξει, okay, και ναι, απλά στέκεται σε αυτό που σχολίασα και εγώ νωρίτερα. Και πέρσι λέει τρεις μήνες λέει μαζαλίζεται με τον goal του Μαουρίσιο ότι ήταν offside. Λοιπόν, καλημέρα στον Κωνσταντίνο τον Μαραγκό. Ποδοσφαιρικά μιλάει ο φίλος μας ο Τζόνης από Λίμνο. Λέει μήπως. Ο Μαραγκός τι λέει. Το προποτζίδικό του έχασε χθες. Θα πάμε, θα πάμε, θα πάμε. Δηλαδή. Θα πάμε στο Ηρακλή. Ο Ηρακλής και ο Γενιακός πρέπει, ναι, να. Πώς κάνουν προτάσμα. Ο Αστ, ξέρω εγώ. Πρέπει να κάνουν τα προποτζίδικα αγώνες. Ναι. Πρέπει να πει το προποτζίδικο. Απόλλων Λάρισας μέσα να το βάλουμε για αυτόν. Απόλλων Λάρισας. Ναι. Γενιακός και Ηρακλής. Ναι. Άλλος. Τώρα που γυρίζει. Και άλλες ομάδες στο παρελθόν. Βέρειες, Βόλοι, ναι, 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 ναι. Θα πάμε Βέρεια, γιατί η Βέρεια, Βέρεια είναι ο κλάδης. Φαλήρεσε όμως το πρακτορείο εκεί. Ο κλάδης του προποτζίδικου. Παντού. Ο βασιλιάς. Η Βέρεια. Φαλήρεσε όμως ο βασιλιάς. Η Βέρεια. Ναι, ναι, αμαρτωλή. Στο ποτάμι των προποτζίδικων να το βάλει σε Γενιακό Ηρακλής. Κατάλθεσαι στην αστέτα, ομάδες στην αστέτα τώρα για το πρωτάθλημα. Δεν τρέπεστε λίγο να πούμε. Ναι. Καλημέρα, παιδιά. Δεν πιάνετε αυτό, παιδιά. Εντάξει, τώρα τι να συζητάμε. Λέει και offside έγινε και πέναντι, αλλά ο Πάουκ ήταν κακός. Αυτό είναι. Τελείωσε. Δεν χρειάζεται να το τραβάμε. Δείχνει κάμερα, δεν το δίνει. Ναι, πέναντι. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, τον Μπίσεσβαρ. Ναι. Σε ποιο λεπτό είναι αυτό, δε. Και εδώ έρχεται σε αντεβισολή όλο αυτό που ο Πάουκ ήταν χαλίβη. Στο καπάκι μετά το 1-0. Καπάκι, επόμενη φάση. Λοιπόν. Ναι, το δίνει και γεια σα. 2-0 και αντίο ζωή ο μετά. Ο Μπίσεσβαρ, ναι, τον Γιώργο τον Μαρίνο τον ξέρει, τον ηθοποιό, τον τραγουδιστή. Πώς, τον ξέρουμε, Μαρίνο. Πώς ήταν τα τελευταία δύο χρόνια, έτοιμο να πεθάνει. Ναι. Με φιάλη οξυγόνου. Γιατί δεν είναι καλά. Όταν πεθάνει ο Μαρίνο να ζήσει. Μη, να πάρουν τη φιάλη στον Μπίσεσβαρ, ναι, να δώσουν, ναι, να τη ρουφήξει κανένα μήνα γιατί τα πνευμόνια του είναι πιο άδεια και από του κόκκινου. Ναι. Ο Μπίσεσβαρ. Ναι, είπαμε, τον ξέρει. Τώρα θέλει υδρολογοθεραπεία να τον πάνε σε μαλάξει, τα ποδάρια σε υδρογόνο να τα βάλουν. Ο άνθρωπος είναι τελειωμένος. Εντάξει, να κάνουμε. Βιολογικά. Καλημέρα από Ασκητρινόμορη Σαλόνικα. Νικόλα, χθες ρεπόρτερ του Άρη, είπε ότι ο Σπανδελής δεν δέχτηκε ερωτήσεις. Ναι. Γιατί όταν ήταν στον προπονητή του Αστέρα Τρίπολης είχαν λέει διαφωνία με κάποιους ρεπόρτερ και το κλίμα δεν ήταν ευχάριστο. Και γι' αυτόν τον λόγο αποφάσισε να μην κάνει. Κακός. Ναι. Εγώ τους λένταγα. Αδυναμία είναι αυτό για μένα. Και για είναι αδυναμία αυτό, ναι. Δηλαδή κάθε φορά που πάμε κάπου με ένα μήνα απαντάμε σε ρωτήματα. Τι απαντάτε εσείς ρεπόρτερ, είστε χούλιγκαν είστε εκεί πέρα. Ρε. Γιατί ρε χούλιγκαν. Να σε βγείτε από εδώ πέρα. Μια χαρά είμαστε. Στη δημοσιογραφία την έχετε ξεχάσει. Μόνο εμείς είμαστε, δηλαδή στα γήπεδα δεν παντού. Είναι. Παντού. Όλοι ρεπόρτερ χούλιγκαν είστε. Έτσι το δέχομαι. Ρεπόρτερ. Παντού. Σας πάρουν τις ταυτότητες πρέπει. Κανονικά, κανονικά. Όλες οι ομάδες. Καλημέρα. Όταν κάνεις ερωτήσεις τον προπονητή, δεν θα το επιτίθεσαι. Και η Παντελίδη, τι έπρεπε, τι έπρεπε. Η δημοσιογραφία είναι αυτή. Και εγώ με κανένα τον Αντώνιο και όλα όσα έχει πει. Κύριε. Άσε το κουμπαράκι σήμερα να χαρεί, λέει η ομάδα τη καρδιά. Δεν ξέρω είναι ομάδα τη καρδιά σου, παιδιά. Ο Κωσή είναι, ναι, είναι πάμε, ανάλογα. Για πάμε στο Καριλάο να δει τι καλά που θα περάσει. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κακή ομάδα. Κακό ω ύποπτο ο διαιτή. Συμφωνώ και παυξάνω. Βέβαια. Βάλτε αίματα στα πρωτοσέλιδα τη Μέτρο. Τίποτα δεν βάζουμε. Βάλτε κάνα δυο σπαθιά. Τίποτα δεν βάζουμε. Ναι. Δεν υπάρχει. Αλλά θέλουμε λοιπόν του Αργιανού, οπότε δεν βάζουμε σπαθιά. Ακριβώς, δεν βάζουμε. Αλλά οπότε είμαστε και. Λοιπόν, πάμε γρηγοράδα λίγο. Πάμε γρηγοράδα. Να δούμε λίγο και τα άλλα μας Super League να τα ολοκληρώσουμε. Εγώ τώρα θα πιάσαμε, θα του πάω. Έδωσα διπλό, ξάδι λεβαδιά, έδωσα διπλό. Μύρισε τη βρωμιά.
Το βρώμικο, το λουκάνικο, το χοντό. Σε πράσο το λουκάνικο. Ναι, το μίλησα μακριά. Πήγε κι άλλο αφελό ο γιατρό στο ένα μάτ. Ναι. Διακόπτεται, μένει σε πανδοχείο. Ναι. Και ξαναμένει και την άλλη μέρα για να δει το Ξάνθη Λεβαδιακό. Ποιο άρρωστο πεθαίνει. Και ποιο ανέραστη ομάδα την Ξάνθη, ρε, εσύ γιατρέ, αυτή να πει να διαλέξει. Δηλαδή, αφήνει τον Ηρακλή που για μένα κακό τον αφήνει. Ναι. Τουλάχιστον είναι μάχημο ο Ηρακλή. Παλεύει με τα κύματα, κάνει. Και πα και γίνει Ξάνθη. Ενώ γιατρό, ε. Την πιο ανέραστη ομάδα. Όλο ερωτισμό. Α, δεν είναι ερωτισμό, εντάξει. Ναι, πάρε κάτι να εξασπίζει, ρε παιδί. Ναι, ναι. Πάρε μια ομάδα να έχει. Και λίγο... πόλη κρύα. Ναι. Και δήμαρχο κρύο. Ναι. Και νομάρχη κρύο. Κρύο γήπεδο. Και κρύο το γήπεδο. Ναι. Και αν πιάσει ο άνεμο, φεύγουν οι πόρτε. Και τώρα ο Λεβαδιακό τι κάνει. Του έχει κάνει εκεί ανάκατα κάτω. Έτσι. Του έχει κάνει με. Άμα είναι να διαλέξω Γιάννη ένα όφι Λεβαδιακό. Κοίταξε, συμπαθώ, να δώσουμε λίγο την βαθμολογία. Συμπαθώ το Λεβαδιακό πιο πολύ. Το κομπότι. Από τα Γιάννενα και το. Ναι. Τα Γιάννα γίνανε βέρια μπε. Άστο τα Γιάννα. Γίνανε λες. Πάμε και όφι. Τι έγινε. Κριτικούς δεν τους γουστάραμε. Δεν τα ξέρω. Ναι, αυτά για τις συναλλαγές έκαναν μαϊμουνιές. Λοιπόν, ναι. 22 Αστέρας που είναι στο κόλπο πλέον για τον υποβασμό κανονικά. Ναι. 22 η Λάρισα που είναι και αυτή στο κόλπο. Έφυγε ο Τσακίρογλου. Ναι. Ένα 10 δίνει να πάει ο Τσιόλης προπονητής εκεί. Πάλι το Τσιόλι θα πάρουνε. Θα πάρουν αυτό τον ανέμιστο. Αυτό το φέστανε. Δηλαδή έφεραν προπονητή, θα μείνει του χρόνου, θα καταράνει. Ναι. Τι πράγματα είναι με αυτά. Με τον Τσιόλι θα τη βγάλει. Λοιπόν, ναι. 22 Λάρισα, 22 Αστέρας, 20 Πας, 19 Λεβαδιακός, 17 Όφη. Ξαφνικά τι... Αντί Όφη, για χαρά. Αντί Όφη... Φτάνει. Σήμερα φάει κανένα τρίμπαλο από τον Ολυμπιακό κάτω. 4 με 6 γκολ. Πάει. Πάω, δεν θα ανοίξω τόσο πολύ γιατί είναι και κουρασμένοι αυτοί. Τι ήταν στο Κίεβο, κουράστηκαν λίγο. Σιγά, τι κουράστηκαν. Και έχουμε και το Πανετολικό Σπας Γιάννενα. Και αυτό με βρωμάει. Και εγώ δεν βλέπω να χάνει ο Πας σήμερα. Βρωμάει και αυτό. Ναι. No bet το έδωσα. Ναι. Είναι βρωμιάριδες και οι δύο. Και οι δύο βρωμιάριδες. Βρωμιάριδες. Λοιπόν, αυτά με την Super League. Τόσο, το... Όχι τόσο ο Πανετολικός που όσο ήταν έχει ένα καλό πρόεδρο, σοβαρό παιδί. Ναι. Ο Πανετολικός τώρα τα παράτησε μου φαίνεται. Δεν ασχολείται με κανέναν. Πάει και τα χτυπάει τα μάσα ίσα λες. Εντάξει. Ναι. Πανιώνιος Παναθηναϊκός 2-0 το Σάββατο. Ναι. Φωνάζει ο Παναθηναϊκός για μια φάση ένα πέναλτι. Το είδα. Ναι. Άμα θέλει το δίνει. Γιατί... Άμα θέλει το δίνει. Εντάξει, το πιάνει λίγο, αγκαλιάζει εκεί. Και... Ναι. Λοιπόν, ΑΕΚ Απόλλωνος Μήνης 2-1. Δεν βλέπετε η ΑΕΚ. Δεν βλέπετε η ΑΕΚ. Δεν βλεπόταν η ΑΕΚ. Δεν βλέπετε η ΑΕΚ. Την απείλησε ο Απόλλωνας. Δηλαδή για μένα ο Άρης την άλλη εβδομάδα. Πρέπει να την πάρει. Φυσικά πρέπει να την πάρει. Έτσι. Τη βρίσκει στα χίλια κομμάτια. Α, πρέπει να την πάρει. Και να πάει να στηθεί έτσι όμορφο όπως στήθηκε και στην Τούμπα. Τακτοποιημένα πάρει και αποτέλεσμα και στο Καραϊσκάκι. Στο Καραϊσκάκι θα ανοίξει πόδι. Α, έτσι πάει τώρα. Αλλά. Γιατί. Γιατί. Α, κοινωνικές σχέσεις. Κοίτα, ο μπαμπά θέλει τα λεφτά πίσω, άλλος δεν τα θέλει. Μάλιστα. Τι πράγμα είσαι, ρε μπαγάσα. Ο μπαμπά φωνάζει. Τι πράγμα είσαι. Τι να σε πω, αυτό ξέρω αυτό. Εσύ είμαι εγώ. Ο μπαμπά δεν τα θέλει. Τι πράγμα είσαι. Δώσε λίγο πονάνε. Πριν πάμε στο break, να σας ενημερώσουμε ότι δεν είναι ανάγκη για μάχες μέσα στο σπίτι. Ανακάλυψε τη With Vision, το νέο τρόπο να βλέπεις τηλεόραση. Μόνο με τη With Vision μπορείς να βλέπουν όλοι στο σπίτι το αγαπημένο τους πρόγραμμα. Αφού με την εφαρμογή της With Vision για smartphone και tablet, μπορείς να έχεις όλο το πρόγραμμα σε έως 4, προσέξτε, φορητές συσκευές. Έτσι κάποιος θα παρακολουθεί μια σειρά στην τηλεόραση. Οι υπόλοιποι μπορεί να βλέπουν παιδικά, ντοκιμαντέρ και όλα τα συνδρομικά κανάλια της Wind Vision στο smartphone ή στο tablet τους. Αυτός είναι ο νέος τρόπος να βλέπετε τηλεόραση και λέγεται Wind Vision. Επιστρέφουμε με Football League, επιστρέφουμε με το τι έγινε στην Ευρώπη. Κουλιανέ. Ναι, δεν έχει συνέχεια. Έλα, Στράντζαλης. Κόλ για τον Άρη. 1-1 με το Ματί για να εκτελεί τον Βέλεφ να κάνει... ρε, παγκόσμια μέρα ισοπαλία σήμερα με offside, δεν γίνονται αυτά. Λοιπόν, είχε κρύο το πρωί, είχε κρύο και το αμάξι μου έκανε κάτι χαζά. Ελπίζω να μην θέλει συνεργείο, Κωνσταντίνε μου. Εάν χαλάσει, δεν θα το φτιάξω, θα πάω Ρίτζες Καζίνο να τσιπήσω το Citroën C3 που δίνουν στις 1η του Μάρτη, το αυτοκίνητο της γωνιάς ήταν το 2017. Κάθε μήνα στο καζίνο κλείνω ένα αμάξι, γίνεται χαμός, συμμετοχή είναι απλή. Μαζεύει λαχνούς, πηγαίνεις καζίνο, κρατάς και αν σου σκάσει και τσεκάρεις και κερδίζεις. Το έχω λυμπιστεί το Σεντροενάκι, Παρασκευή 1η του Μάρτη θα το κληρώσουνε. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο Μαραγκό. Όταν λέει στηρίζει μια ομάδα δεν την αφήνεις ποτέ, για τον γιατρό το λέει που άλλαξε ομάδα. Καλημέρα στον Δημήτρη το Βουτυράκι, μας ακούει ακόμα το νοσοκομείο. Έτσι εκεί το παλικάρι. Έτσι. Το μάτι. Άσο το μάτι κατεβασμένο. Να μου στείλει κάτι φωτογραφίες στο παιδί, να το φυθούμε ταχύ ανάρρωση. Μπαμπά έχει ο Βουτυράκης. Πώς δεν έχει.
Μάλιστα. Ναι. Είναι καλός άνθρωπος ή σαν και μάλιστα. Καλός άνθρωπος είναι. Κακός. Όπως και ο Δημητράκης είναι καλό παιδί. Γιατί αν είχε κανένα παιδί ή κανένα μπαμπά. Καλό παιδί, καλό παιδί, ψυχούλα. Εκεί ναι. Θα μπούκερνε με κανένα. Τέλος με κανένα άρμα. Ναι, με κανένα άρμα. Εγώ λέω το παιδί μου, αν το κάνουν έτσι, ναι. Έχουν μπουκάρει. Εντάξει, είπαμε τώρα εντάξει. Το Δημητράκη. Καλημέρα κύριε Εισαγγελέα, είστε καλά. Ναι. Τι έγινε, κάνατε καμιά έρευνα εκεί πέρα. Πω, θα μας ανεβάσει την πίεση ο δικό σου, απορώ πώς δεν συνανεβάζει. Ανεβάζει διαθέσει. Εγώ είναι κουμπαράκι, εδώ ναι. Έχουμε μάχη, καλημέρα, έχουμε αγώνα. Καλημέρα. Άσε το κουμπαράκι σήμερα να χαρεί, έφερε χίλια η ομάδα αυτό το. Το διαβάσαμε νομίζω. Εγώ φίλε θα χαιρόμουν αν πάω και έβαζε 5-1, 4-0 ή αν έχανε. Αυτά τώρα οι χαρές αυτές είναι. Μισοχαρές είναι αυτές. Αυτές είναι χαρές. Εδώ ραδιοφωνικά δύο πράγματα έπρεπε να γίνουν. Ή να φύγει ο Άρης με διπλό, ναι. Ή να φάει 4. Τάρα τώρα 1-1. Είναι πέναλτι, όχι το πόδι. Όχι οι φάσεις, όχι τα στατιστικά, όχι ο Μπίζεσβαρ, όχι έκανε δηλώσει ο Παντελίδης. Άστα τώρα αυτά είναι δύο ημερών. Πάντως... Την τρίτη ημέρα κατά τα σγραφάς πάνε στο χιόνι. Τελείωσε, ναι, γεια σα. Θα γινόταν τζέρζολο αν ο Άρης έκανε διπλό ή αν ο Πάο κάμε ένα 5-1. Αυτή είναι μια μεσοβέζικη γυρίση. Μόλι έγινε το 1-0. Ο Αριανό θα χαρεί γιατί σου λέει πήρα ισοπαλία στον αίτητο τον άλλο με συνέδρα του. Μόλι έγινε. Το Πάο θα πει δεν έχασε το αίτητο. Μόλι έγινε το 1-0. Ναι. Λέω αμάν να ανοίξουν τώρα αυτοί. Δεν άνοιξαν. Να φάνε 4. Δεν άνοιξαν. Ο Παντελή ήταν διαβασμένο. Μόλι γίνεται το 1-1, λέω αμάν μπορεί να γίνει 1-2 τώρα να γίνει εδώ πέρα να φεύγουν τα τραπέζια. Δεν έγινε όμω. Αυτό ήταν για μένα τώρα. Η χαρά η δική μου. Νίκο, τα άλλα όλα είναι κρύα. Τι λες, λέει, έσφιξε για το πρωτάθλημα. Δεν έχουμε και πολύ εύκολο πρόγραμμα. Λέει ο Στέφανος. Αφοβάται ο Στέφανος. Πάνω Στέφανος, αφοβάται. Κάτω. Ναι. Στεφάνιασε ο Στέφανος. Ναι. Φοβάσαι, Στέφανε. Καλημέρα, κουμπαράκια. Τι φοβάσαι, Στέφανε. Θα πας στην Ξάνθη. Εντάξει, πάμε θα ανοίξει τα ποδαράκια εξάδιο με την Ευαδιά. Θα περάσει, Στέφανε. Στέφανος, πάνω, Στέφανος. Σήμερα για σένα όλα πάνε καρφίτσα. Τι φοβάσαι. Τι φοβάσαι. Θα πάει ο Λουτσέσκου που θα κάνει διπλό στην Ξάνθη. Θα γράψει ότι είναι ο Βάισβάιλερ. Ότι είναι, ξέρω εγώ, ο Χέρμπεργκερ. Ο μεγάλο προπονητά. Άστε μα μόνο. Τώρα πρωί. Καλημέρα κουμπαράκια. Δίκιο το αποτέλεσμα. Ο Άρης λέει ντύθηκε Βίντι και ακύρωσε τον ΠΑΟΚ. Πράγμα για το οποίο ο Λουτσέσκου δεν είχε απάντηση και σταμάτησε με τη Βίντι. Όσον αφορά τον goal offside είναι ξεκάθαρη απάντηση. Η Βίντι ποια είναι, το 1-3. Όχι, το ισοπαλία. Τι κάναμε εδώ με τη Βίντι. Όχι, χάσαμε εδώ πέρα 0-1. Πόσο 0-1, δεν χάσαμε 0-2. Που ήρθε εδώ και ακύρωσε τον ΠΑΟΚ και χάσαμε και εκεί. Όσον αφορά τον goal offside είναι ξεκάθαρη απάντηση όσοι μιλάνε για δοσμένο πρωτάθλημα για διετσία υπέρ του ΠΑΟΚ. Παιδιά, ο ΠΑΟΚ φέτος έχει κάνει τρεις γκέλες και στις τρεις γκέλες είχε κόντρα διετσία. Με την ΑΕΚ είχαμε σωστή αποβολή. Όχι, ρε, το πάγω πρώτο. Α, με τον Ατρόμητο δεν μου δίνει πέναντι Μάρς. Μάρς! Με τον Εκαντουρί. Δεν με κόβει τέταρτο κανονικό. Χθε δεν μετράνε goal offside. Στα Γιάννενα πάλι goal offside δεν έτσι. Πώς γίνεται ρε μπαγάσα, όλα του ΠΑΟΚ τα κατάνα τα βλέπουν όλα και με τα Γιάννα πάλι έφαγα τέτοιο γκολ. Ο Στέλιος. Α ναι, ο Στέλιος, ναι. Ήτανε άρχοντας. Ναι. Δεν τον είδαμε βέβαια να γελάει ποτέ, αλλά ήταν άνθρωπος. Σωστός, έλα, σωστός. Λοιπόν, πάμε λίγο, θέλω να ακούσουμε λίγο ένα ηχητικό, ναι. Στην εκπομπή την αθλητική εκεί στο Open που έχουν ναι. Τέλος πάντων. Ναι, ναι. Όχι αυτό που λέει ο Κάκος, αλλά για την, το περίσσια θέρμη που βγάζει ξαφνικά ο Κατσουράνης, ενώ δεν του ζητάει κανένας το λόγο, ναι. Για τη φάση του Μπίσεσβατ. Να την ακούσουμε λίγο, ναι. Είναι ένα λεπτάκι, δεν είναι παραπάνω. Σε ποια εκπομπή είναι αυτό? Στο Σαβίδη. Α, ναι, στο Σαβίδη, ναι. Που εγώ δεν το έχω δει ποτέ. Έλα, βρε, και ούτε θα το ξαναδώ. Γιατί ρε φίλε, δεν βλέπεις. Δεν θέλω, δεν μ' αρέσει η κομπή, τι να κάνω. Εκεί θες να βάλω τίποτα κανίβαλο εκεί. Δεν μ' αρέσουν οι κομπές τους. Ούτε κανίβαλο. Να γαυγίζουν για τον ΠΑΟ. Τίποτα. Το Open είναι πανελλήνια σε βέλη. Ναι. Δεν είναι τώρα το χωράφι στο, μέχρι το λιτόχωρο να σε ακούνε. Δεν θα σε ακούνε κυλκή δράμα, αίρε λιτόχωρο. Εντάξει, φίλε, έχω γούστα εγώ. Εγώ τι αθλητικέ εκπομπέ τι έχω ταυτίσει. Ναι, κύριε Σοβαρή. Όπως το κάνω στην Αγγλία. Ναι, σοβαρά όμως. Σοβαρά. Σοβαρό κανάλι είναι. Για να ακούσουμε λίγο. Είναι να γαυγίζουν εκεί πέρα. Για πάμε λίγο να δούμε. Μία περίπτωση πέναλτι και ένα goal offside. Εδώ βλέπουμε την πρώτη περίπτωση που ο οδηγός διακρίνει, αξιολογεί την περίπτωση αυτή ως θέατρο. Όμως θα δούμε ξεκάθαρα, εδώ φαίνεται ότι ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ έχει κάνει το κοντρόλ, έχει πάρει πορεία προς την, για να ολοκληρώσει την προσπάθειά του και ο ποδοσφαιριστής του Άρη απλώνει το πόδι και υπάρχει επαφή, υπάρχει ανατροπή. Ξεφτιλίζεσαι κάκο. Είναι ένα πέναλτι το οποίο δεν το αξιολόγησε σωστά. Ξεφτιλίζεσαι κάκο. Δεν θα μπορούσε πιο πόδι, να δώσει και τίποτα. Έλα, είδαμε έξω. Ο χοντρός έχει πέσει. Μη. Έχει πέσει, μου τίξει ο χοντρός. Ας τον ακούσουμε λίγο, δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο κάκος. Έχουμε ματάκια και βλέπουμε όλοι. Εντάξει, βάζει θέατρο. Το πόδι. Σε αυτή την περίπτωση το θέατρο είναι το μόνο σίγουρο ότι δεν υπάρχει. Επόμενη. Όχι, κάτσε, για τον Τάσο είναι πέναλτι, για μας. Α, συγγνώμη. Κάτσε. Δεν κατάλαβα κύριε Κώστα. Εγώ ο Άγγελος θα πούμε τίποτα. Κοίτα, ό,τι θέλετε. Ο Τάσος δεν μπορεί να λέει τι θέλει. Τι λες εσύ, ο διαιτητής πιο σωστή από εμάς.
Δηλαδή είναι θέατρο. Και κίτρινη κάρτα. Τι είναι. Εγώ κάτσε, λέω. Κάτσε, μου, αυτή είναι. Κάτσε, αυτό βλέπω εγώ. Το επιχείρημα. Έξει. Με τι. Ο Κατσουράκης τώρα. Δεν τον βρήκε. Άρα δεν τον βρήκε. Πιστεύω ότι εκμεταλλεύεται την επαφή και βουτάει κιόλας. Βέβαια. Αυτό βλέπω εγώ. Ότι η επαφή είναι ανεπαίσθητη και το εκμεταλλεύεται για να πάρει το πέναλτι. Ακριβώς. Λοιπόν, πιστεύω ότι πήρε σωστή απόφαση ο διαιτητής. Εγώ πιστεύω ότι ο Κώστας, αν είχε τέτοια περίπτωση, θα σηκωνόταν και θα διαμαρτυρόταν όχι στον διαιτητή, θα τρέχει και στον βοηθό και στον τέταρτο. Εντάξει, ναι. Εγώ πέναλτι. Έχει δίκιο. Η περίπτωση αυτή είναι ξεκάθαρη περίπτωση πέναλτι. Δεν το δώσει, γιατί πρέπει να είμαστε σίγουροι. Το αφήνουμε εδώ. Λοιπόν, είναι δίπλο Χαριστέας. Είναι αργανός ο άνθρωπος. Δεν μιλάει, δεν σχολιάζει τίποτα για τη φάση. Αφήνει τον Κάκο να πει. Πόσα παίρνει ο Κάκο το μήνα, ρε. Βρε, όσα παίρνει και ο Κατσουράνης. Βρε, πόσα παίρνει το μήνα. Όσα παίρνει και ο Κατσουράνης. Άσε με καημένα, λοιπόν, σου πω κάτι. Δεν ο μιλάει ο Χάριστε. Πρόσεξε που θέλω να καταλήξω, βρε. Ο Κατσουράνης. Μα αλλού θέλω να το πάω το θέμα. Ναι. Ο Κατσουράνης είναι πρώην παίκτης του ΠΑΟ. Έτσι. Ναι. Και ο Χαριστέας είναι παίκτης του Άρη. Ναι. Ο Χαριστέας αφήνει τον άνθρωπο να πει τον διαιτητή τα δικά του. Τι να πει ο Χαριστέας. Αυτά που βλέπει. Ο Χαριστέας και στην εκκλησία. Και πετιέται ο Κατσουράνης, ναι, ο οποίος αν του κάνα τέτοια φάση, ναι, όχι θα πήγαινε στον τέταρτο διαιτητή, ναι, θα πήγαινε και θα τον έκανε μανούρα όλο το γήπεδο. Ναι, ναι. Πετιέται ο Κατσουράνης που φόρεσε τη βανέλα του ΠΑΟΚ, ναι, για να πει ότι ήταν θέατρο. Βεβαίως. Ναι. Απαντώ εγώ. Ναι. Όλοι κάνουν κριτική. Κατσουράνης αναπιθύμητο, έλα να το ξέρεις. Ναι, καλά. Όλοι, ναι, κάνουν κριτική. Μπορούσε να κάνει γαργάρα. Βράκου τώρα. Όλοι κάνουν κριτική βάσει τη προσωπική του φιλοδοξία. Άνα γεια σου. Ο Κάκος θα πάρει και θέση στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Γιατί εκεί προβλέπει. Εντάξει, του άφησε στο τέλο. Βράκου, ναι, τι σου λέει ο Ραπτόπουλο, ναι, τώρα ο Κάκο. Ο Κατσουράνης προφανώ ήθελε να μπει στον ΠΑΟ και δεν πήγε στον ΠΑΟ. Σα έπαιζε μια χαρά ο Κάκο σαν διαιτητή. Ναι. Εντάξει. Εντάξει. Και ο Κατσουράνης δεν πρόκειται ποτέ να πάει στον ΠΑΟ. Αφού χτύπησε, ναι, προφανώ πόρτε, είδε κλειστέ και σου λέει τώρα κάτσε. Για να... το εννοώ του Κάκου, η πόρτα είναι ανοιχτή. Εγώ άλλο μου σου λέω. Τέτοιου είδου κριτικέ, ναι, είναι κατά 99% στην Ελλάδα. Αυτές οι πολιτικάντικες που με ιστορίζουν. Θα σου λέω, εμένα. Δεν του πέφτει ο λόγος του Κατσουράνη. Ναι, εντάξει, ο Κατσουράνης μπορεί, ναι, επειδή έφαγε πόρτα, ναι, να βγαίνει και να το λέει. Ο άλλος επειδή έχει φιλοδοξία στον ΠΑΟΚ να γεράσει γιατί 300 έχει και ένα ο Κάκος 301, το παίζει. Ακούω εδώ, Κουκουγιάννη. Ναι. Είμαι 50 χρόνια στα 51, δεν έχω καμία διάθεση να γλύψω κανένα παράγοντα και καμία ομάδα. Ούτε τους Αριανούς χωνεύω, μου κάθονται στο στομάχι, ούτε σας χωνεύω, ούτε τους άλλους χοντροπαρόντα. Δεν χωνεύεις κανένα. Δεν χωνεύω τα αντερά μου. Ναι. Πέναλτι δεν υπάρχει. Για μένα. Ναι, okay, το πόδι είναι σταθερό, ο χοντροπαλάς. Εσύ το σχολιάζει με το δουλειά σου. Ο χοντροπαλάς δεν έχει απάνω του πνευμόνι. Ναι. Πέφτει. Πάει το πάρει. Πέφτει. Νομίζω ότι παίζει να πούμε, ναι, Παμπορίδης και ο Σταυρίδης, ναι, και είναι η τούμπα, πίνα τούμπο και η τούμπα. Έτσι νομίζει. Ναι, offside υπάρχει. Ναι. Α, εντάξει, δεν τα ξεχάσουμε όλα. Αλλά υπάρχει offside, ναι, 3 μέτρα. Δεν έχει σημασία, ρε Κωνσταντίνε. Ναι. Δεν έχει σημασία. Είναι ή λίγο ή πολύ έγκυος. Είναι offside. Τέλος, θα το κάνουμε έχει τώρα. Ξανθιά, ξανθιά, ναι, με γαλαλά μάτια, με σπηριά, με οποία κοντή, ναι, στραβοκάνα. Έχει ξανθιά 1,80 με πράσινα μάτια, γαλλική μύτη, αλλά βαλσάμι και ποδάρια να πούμε λαμπάδε. Ξανθιά η μήνα, ξανθιά και άλλοι. Το ίδιο ξανθιά. Είναι, λέει εδώ το κουμπαράκι μου το άλλο. Γιατί δεν λέτε, γιατί δεν λέτε, λέει, ότι ο Άρης μπήκε όπως θα θέλατε με πίεση ψηλά και ότι θα του βάζετε 4-5 γκολ. Ποτέ δεν κλείστηκε ο Άρης. Λέει το κουμπαράκι μου το άλλο. Το 20 λεπτό του Άρη, ναι, έχει πάρει κατοχή, έχει πάρει τα φάουλ. Δεν έχει μπει στο γήπεδο. Έχει ο Σακό φάει να πούμε καμιά γαρδούμπα στο Μακεδονία. Πάνω δεν μπορεί να στρίψει. Ωραία. Έχει έρθει ο Ντεγκινή στα χαφ, έχει κάνει τέταρτο χαφ. Με τους τρεις και το Σιώπια πάνω στον πύργο, σου πήρε το κέντρο. Ρε. Φυσικά το πήρε. Ναι, αλλά δεν έκανε και αυτός κάτι, δεν έκανε φάση. Ο Αρίσιο έκανε ένα σουτ στην Αγία Βαρβάρα του Ματίγια. Αυτό έκανε. Φυσικά. Άξι. Ο Ματίγια και ο Γκαρσία δεν έχουν τα τελειώματα που έχει να πούμε ο Φιερίνια. Καλά, ναι. Μα στο πρώτο ημίχρονο δύο σουτ ήταν. Ναι. Ένα του Ματίγια που ήταν σε καλύτερη θέση δηλαδή, έξω από την περιοχή. Που έπαιζε η Μπαρσελόνα χθες. Η Μπαρσελόνα έπεσε σε Βίλιπ, το πήρε μόνο στο μάτσο, ναι, ο Μέση. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να κάνει 5 τελικές, ας πούμε, ο Σέντερφορ της αυτή είναι η διαφορά. Και έκανε 2 τελικές, 3 ο Μέση. Και τι να κάνουμε, οι τελικές όμως, παίζει ρόλο και η ποιότητα του παίκτη που λέγαμε και. Γι' αυτό ένας παίρνει 100.000 και ο 5 εκατομμύριο. Έτσι είναι, για πώς θα τα αλλάξουμε. Ο Ματίγια παίρνει 100, τόσο λέει out, ο Βιερίνα παίρνει 1,5, τόσο λέει μέσα. Βέβαια. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτό είναι το. Γι' αυτό τον πληρώνει ένα τόσο. Έτσι. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά. Ήταν το χειρότερο παιχνίδι μας και είμαστε στεναχωρημένοι. Το χειρότερο αυτό... παιχνίδι σαν του ΠΑΟΚ ήταν αυτό. Ναι, στο Καραϊσκάκι δεν είδες το 0-1 μάλλον. Πολύ κακός και στο Καραϊσκάκι. Ναι, δηλαδή... Και είμαστε στεναχωρημένοι γι' αυτό χωρίς να ψάχνουμε δικαιολογίες παρότι θα μπορούσε να έχουμε πάρα πολλές. Με τον εδώ 2-1 που πήρατε, είσαστε μπαλάρα παίξατε. Όχι, δεν παίξαμε μπαλάρα. Λοιπόν, πότε είμαστε περίβανο όμως που ο ΠΑΟΚ έχει φτάσει στο σημείο να πανηγυρίζουν οι απέναντί του μια ισοπαλία. Αυτό είναι απαράδεκτο. Κατάπτυστο, ναι, στους Αριανούς που πήγανε να πούμε και κάνατε το γύρο της Οσίας ξένης γιατί πήραν ισοπαλία από τον ΠΑΟΚ. Αν, ναι, να χαθείτε, να χαθείτε. Εντάξει, οκ. Αν να χαθείτε, να χαθείτε. Πήραν ισοπαλία,
στην Τούμπα. Ήταν δεν το πανηγυρίζει αυτό τώρα. Καλά, ναι, ότι δεν το πανηγυρίζει είναι φάουλ. Ναι, δεν το συζητάμε. Τελειώνει το μάτς. Ναι. Τελειώνει το μάτς. Δηλαδή αυτό το κόμπλεξ το έχει ο Άρης. Χρόνια τώρα. Χρόνια. Βλέπω διπλανός πήρε κύπελο πρόπεση. Πήρε κύπελο πέρσι. Φέτος πέρε πρωτάθλημα. Είναι λογικό χρόνια. Αυτό. Εγώ το βλέπω νορμάλ. Αυτό το κόμπλεξ ο Άρης το έχει χρόνια. Χρόνια λες. Εντάξει. Εγώ ήμουν παιδάκι. Ναι, εντάξει. Okay. Σ' ακούω παίζει, τώρα. Παίζει παιδάκι, ένα, σου, ναι. Παιδάκι, 10 χρονών. Παίζει. Είναι λογικό πάντως. Όταν βλέπεις τον γείτονα να έχει πάρει σπιταρόνα, να έχει πάρει αυτοκίνητα, θα το δεις κάπως. Εγώ το εξετάζω καθαρά ψυχολογικά. Αδέρφια παιδάκι. Ναι. ΑΕΚ Άρης. Ναι. Βοηθός ο πατέρας μου. Η ΑΕΚ του Μπάρλου. Ναι. Μπάκεβιτς Μαύρος, ναι. Δωμάζος, Αρδίζογλου, Μανολάς δεν είχε παίξει ακόμα, Ραβούσης. Ναι. Ήρωας ο Χριστίδης. Ναι. ΑΕΚ Άρης 1-1. Ναι. Ήρωας ο Χριστίδης για την ΑΕΚ. Ήρωας. Ναι. 1-1. Τελειώνει το μάτς. Τελευταία φάση βγαίνουν τρεις παίκτες του Άρη με ένα της ΑΕΚ σε αντεπίθεση και σφυρίζει λήξη. Τρεις με έναν. Και τι γίνεται μόλις φύριξε η λύση. Τι γίνεται. Πανηγυρίζουν οι παίκτες του Άρη. Φοβερά πράγματα. Τους λέω. Εγώ δεν το θυμάμαι. Μπρε ηλίθι. Ναι. Είναι δυνατόν να πανηγυρίζεται. Που ο άλλος ο Χριστίδης έγινε φάντομ. Τα βγάζει όλα, ε. Δεν άφησε. Εγώ... Και τα ράουτ. Ρε τρελά. Και πανηγυρίζεται ρε κομπλεξικά. Έταξε πειράζει. Κομπλεξικά πανηγυρίζεται. Που πήρατε ένα-ένα από ότι. Αυτό το κόμπλεξ δεν το έχει βγάλει ο Άρης 40 χρόνια. Το έχει ακόμα το διαφορετικό. Το έχει μέσα, ναι. Πόσο μάλλον σου λέω, εγώ το βλέπω καθαρά ψυχολογικά το θέμα, το ερμηνεύω. Όταν βλέπεις τον γείτονά σου δίπλα να ναι. γιγαντώνεται, να παίρνει, να κάνει, να ράνει. Δεν το κάνει. Κύπελο, ξανά κύπελο, πρωτάθλημα. Λογικό είναι να βγάλεις κάτι. Μετά εντάξει. Βγάλανε ανακοίνωση Κλάι Μάιν Παϊάρη. Αφήσαμε δύο βαθμούς και τέτοια. Και γιατί, γιατί πανηγυρίζατε. Απέπρεπε να είστε στεναχωρεμένοι. Ναι. Κατά τα λόγια που βγάζετε. Το... Έρχεται σε σύγκρουση δηλαδή η ανακοίνωσή σας με τους πανηγυρισμούς. Καλά, η ανακοίνωση είναι τύπης γιατί δεν χωράει και αγωνιστικά να τους σχολιάσεις. Που λέω εγώ τώρα. Όταν έχεις κάνει μία τελική on target, μία είναι. Και αυτή είναι με τον goal offside. Πώς δικαιούσες κάτι παραπάνω. Και εσύ Νίκο. Μία είχα και εγώ. Και εσύ μία δηλαδή. Γι' αυτό λέω εγώ, εγώ ισοπαλία λέω το μας. Μηδέν σβηστό. Γιατί μπήκανε δύο γκολ. Εσύ είσαι 60 εκατομμύρια με τον πρώτο. Ναι, και ο άλλος είναι με τις μπαλέτες να πούμε. Μπράβο. Μπράβο. Εκεί η αξία έχει το πώς έπαιξε ο Άρης. Εκεί έτσι. Παίρνει πόντους ο προπονητής ο ένας. Έτσι, και ο άλλος με το σκουφί και το σκουφί. Μας ζαλίσατε με το σκουφί. Τους πόντους κέρδισε ο Άρης στο χορτάρι. Το ξαναλέμε. Έπαιξε μεγάλο ρόλο ο προπονητής σε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Παντελίδης, τέλος. Οι μεταγραφές του ΠΑΟΚ δεν βοήθησαν σε αυτό το παιχνίδι, καμία. Ούτε ο Ολιβέρα βοήθησε. Ούτε ο Ολιβέρα, ο Σβιντέσκι μπήκε αργά. Ο Σαγόνιας μπήκε το παιδί, εντάξει. Μπήκε δεν αργά, εντάξει, είχε στο 80 να κρυφθεί. Μπορούσε να κάνει τρίκ πάντως. Πολλά τρίκ μπορούσε να κάνει. Άμα γυρνούσε στον πάγκο, μπορούσε να κάνει 5 ταχυδακτυλουργικά. Ναι. Σου πω εγώ τρεις κινήσεις. Έξω Σάκοφ. Έξω Σάκοφ. Μέσα ο Γιαννούλης. Βιερίνια Εξτρέμ. Πολλά να κάνει. Είχε. Κάποια μηνύματα γιατί σήμερα πολλά τα μηνύματα και έχουμε πολλά να μπορούσε να κάνει. Πολλά μπορούσε, δεν το έκανε. Μπορούσε να βάλει. Ξέρεις γιατί δεν το έκανε. Σου ξαναλέω γιατί δεν το έκανε. Γιατί το μάτς ήταν 1-0. Και ο Άρης δεν απειλούσε. Μια κίνηση σου λέω. Ναι, ο Άρης δεν απειλούσε. Μια κίνηση. Ναι, στο δεύτερο ημίχρονο σου λέω. Μια κίνηση. Στο 30 ναι, το φόραζε ναι. Όλο το καφενείο. Ναι. 50 άτομα. Ναι. 60. Ναι. Καντουρί χαφ. Κανονικό. Ναι. Με Μαουρίσιο. Ναι. Δύο. Τρίτος ο Μπίσεσβαρ, ναι. Αριστερά Μπακ Γιαννούλης, έξω αριστερά Βιερίνια. Γιαννούλη τον είχε εκτός αποστολής. Κακός τον ναι. είχε εκτός αποστολής. Στο ξαναλέω. Κακός τον είχε ο Σκουφάκιας εκτός αποστολής τον Γιαννούλη. Ο Λουτσέσκου πάτησε πάνω στο αποτέλεσμα. Σου λέει είναι 1-0. Ναι. Ο Άρης δεν μου κάνει φάσεις. Ναι. Δεν έχει κάνει φάσεις ο Λουτσέσκου. Έχει κάνει ένα σουτ το οποίο έβγε πίσω από την εφτά. Δηλώς... Σημαρμίτα έφτασε η μπάλα. Ένα σουτ του Καράμπελα, ποιο ήταν ο. Ο Γκαρσία πρέπει να τα δέχεται. Ένα σουτ που η μπάλα έφτασε η μαρμίτα. Ματία, αυτή ήταν η τελική του Άρη στο ναι, δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Σου λέει 1-0, το πάω λαό, το κρατάω και τέλος. Στο τρίτο λεπτό που έβγε ΣΥΡΙΖΑ, ούτε εκείνη η βολίδα του Ματίγια την είδε. Ναι, αυτή ήταν η φάση του ναι, Ματίγια. Ναι. Αυτές σχολιάζουμε ναι. στον πρώτο ημίχρονο. Η φάση του Ματίγια. Γκαρσία το σουτ το είδε. Του Γκαρσία σουτ. Τόσο που έβγε out και από μέσα απόσταση. Τα είδε, θα σου έξω από την περιοχή. Ναι, ωραία. Ναι. Αυτά. Ναι. Και ο Πάου και του Βιερίνια και του Μπίσεσβα που το έλεγε αυτό σημαρμίτα κι αυτό. 60 εκατομμύρια με 10. Βρε αγόρι μου, και εγώ σου λέω μαζί. Λοιπόν, αν άλλε πείτε λέει για τον Κατσουράνη όταν έπαιζε ο Παναθηναϊκό και βούταγε με το παραμικρό. Από τη σχολή Καραγκούν είναι ευγαλμένο κι αυτό που δεν θα έδινε αυτό το πέναντι. Όχι, θα ούλιαζε αν ήταν στον πάγκο. Πάντως οι κριτικές είναι κατά βάση τα συμφέροντά μας. Αυτή ναι. είναι η αλήθεια δυστυχώς για την Ελλάδα. Δεν υπάρχουν ουδέτεροι. Τελειώσαμε. Ο Κατσουράνης έβαγε πόρτα από την ΠΑΕΠΑΟ. Σωστά την έβαγε γιατί είναι τέλος πάντων καλή. Ναι, δεν είναι, δεν είναι δεν για τον ΠΑΟ. Δεν είναι για τον ΠΑΟ. Ναι. Και έβγαλε τη γόλη. Ο άλλος θα πούμε πονηρός ο Βαλακρός. Εντάξει, ναι. σου λέει ανοιχτή η πόρτα εκεί να πάω σύμβουλος και τέτοια. Μπορεί να το πιάσει τη σύνταξη. Πώς θέλω αυτό το σχιστομάτι που έχετε εκεί. Τον διαιτητή. Τεβεκέλη. Τον Τεβεκέλη. Ναι. Μπορεί ο Τεβεκέλης να βάρει σύνταξη να πούμε. Να τυχωθώ εγώ. Το σκέφτεται. Ερωτήματα έχω. Κάνει, τι να κάνω εγώ. Τι... Ναι. Καλά, άλλο για μας πει πέναλτι του μπίσες μα τώρα. Ρώτα τον Κώστα παρακαλώ, όσο δεν ανανεώνει ο Βαρέλα, μάλλον τέτοια μάσα βλέπουμε, λέει ένα. Πολύ πονηρό το μήνυμα. Πολύ πονηρό το μήνυμα. Δεν είναι μακριά.
Ναι. Βέβαια και ο Βαρέλα δικαιούται να κάνει και ένα κακό παιχνίδι. Για και όλη η ομάδα δικαιούται να κάνει ένα κακό παιχνίδι. Και βέβαια, οφείλεται... Η ομάδα κάνει πολλά κακά παιχνίδια. Τι πολλά κακά παιχνίδια. Στον πρώτο γύρο η ομάδα. Στον πρώτο έκανε. Κάνει πολλά κακά. Στο δεύτερο πότε έκανε. Όχι. Τώρα. Τώρα μόλι έκανε τι μεταγραφέ. Ναι. Έχει παίξει μπαλάρο. Τώρα έκανε. Από χθες, έτσι. Του τον μπλόκαρε. Ο Βρικόλακα. Μπράβο. Τα είπαμε. Λοιπόν, πάμε λίγο Football League. Όχι, ρε, μην μα κάνει τέτοια τώρα. Γιατί είχαμε δύο γυρίζουν. Στο ζούρε, έτσι θε να γυρίσουν. Λίγο, δύο λεπτά και μετά θα ανοίξουμε και γράμμα. Κάνε το προποτζίδικα, θα πούμε τώρα. Α τα προποτζίδικα. Θα... Δεν θε να μιλήσουμε για το προποτζίδικα. Ο Πάπα ΑΕ. Να τώρα. Μιλήσουμε λίγο για τον Καλατζίδη όμω. Ναι. Ο οποίο οδηγεί τον Απόλλωνα Πόντου στη δεύτερη θέση, έτσι πω πάει. Ναι. Να μιλήσουμε λίγο για τον Καλατζίδη. Οκ, okay, δεν θε να μιλήσουμε για Ηρακλή. Ο Καλατζίδη είναι λοιπόν, μια ιστορία. Με νίκη χθε επί του Βόλου ναι. Έφτασε στο μείον 3 από τη δεύτερη θέση. Ποια είναι η δεύτερη θέση? Ο Απόλλων Λάρισα. Που δεν ξέρουμε τι θα κάνει από εδώ και πέρα. Άλλο προποτζίδι. Ένα, γι' αυτό σου λέω. Να μην πούμε δύο κουβέντε για τον Απόλλωνα Πόντου. Το τυρί στη Λάρισα βρωμάει μούχλα. Έχει γίνει. Τρει μήνε το γαλλικό αυτό το μπλε. Έχει γίνει μπλε το τυρί. Μπλε έγινε. Λοιπόν, ο Απόλλωνα Πόντου που ξεκίνησε. Άμα μιλάμε τώρα για μπάτζετ, γιατί το στέκεσαι στα μπάτζετ διαρκώ και για μένα τα μπάτζετ δεν παίζουν πάντοτε ποδόσφαιρο. Λοιπόν, μια ομάδα που δεν είχε αποστολή, 13-14 παίχτε. Τώρα το Γενάρη συμπλήρωσε 16. Και αυτή η ομάδα είναι μία ανάσα από τη δεύτερη θέση. Εγώ, γιατί μου λες για μπάτζετ τόση ώρα. Που σώθηκε και άμα δεν σου πω για μπάτζετ, και ο Λεβαδιακός μικρότερο μπάτζετ από τον Άρη έχει Κωνσταντίνα και τον κέρδισε. Δηλαδή αυτή είναι καραμέλα πάλι που τη χρησιμοποιούμε. Τα άκουσα ο Παντελίδης. Κατά του δοκούν το χρησιμοποιούμε αυτό. Τα άκουσα από μένα ο Παντελίδης ναι. Που μου είχε το Μαρκόφσκι ελεύθερο ναι. Και μάρκαρε ο Χαφ. Δύο εκατομμύρια μπάτζετ το μάτζετ. Τα άκουσε ο Παντελίδης ναι. Κριτική σε εκείνο το μάτζ. Τα άκουσε. Ο Παντελίδης είπαμε είναι πολύ καλός προπονητής. Τ' άκουσε ναι. Στη Λεβαδιά ο Παντελίδης, τ' άκουσε για τον γκολ του Μαρκόφσκι, τ' άκουσε ναι, από μένα. Ναι, ναι, εντάξει. Ναι, 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 ναι. Είναι, το τι καλός προπονητής, το ξέρω χρόνια εγώ. Ότι θα τα ακούσει σε κάποια μας, θα τα ακούσουν όλοι. Τα ακούμε εμείς κάθε μέρα. Ναι. Ο άλλος τα ακούει από εμάς, έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται, σωστός. Όσοι είμαστε δημόσια πρόσωπα, κρινόμαστε διαρκώς. Λοιπόν, σχόλιο για τον Απόλλωνα Πόντου, κέρδισε και τον Βόλο. Ο Βόλος είναι πρώτος 44, δεύτερη η ομάδα του Απόλλωνα Λάρισας. Παναχαϊκή 31, Απόλλων Πόντου 30. Πόσο έχει η Λάρισα? 33. Μία νίκη είναι, εσύ. 33. Άλλα 2-3 διπλά ημίχρονα τελικά και την έβγαλε τη χρονιά. Ποια Λάρισα? Και τελείωσε. Άρα παλεύει, λες, ο Απόλλωνας Πόντου με την Παναχαϊκή και την Κέρκυρα που είναι μαζί. Ωραία. Θα το παλέψει, θα το αντέξει, λες, το κυνηγητό. Θες να ανέβει ο Απόλλωνας Πόντου, να έχουμε μπαράζ, δηλαδή. Εγώ συμπαθώ τον Καλατζίδη και μ' αρέσει ναι. Σαν προπονητή. Ναι. Από εκεί και πέρα έχει χαρακτήρα που μοιάζει λίγο και με το δικό μου. Είναι τρελιάρη. Είναι λίγο τρελό. Τρελιάρη. Οπότε ναι. Γι' αυτό το συμπαθώ. Ιρακλή... Άμα ήταν κανένα γραβατάκια, κανένα αυτό, ναι. Εντάξει, το τραβάει το σκηνή πολλέ φορέ. Αλλά καλύτερα να έχω ένα τέτοιο στον πάγκο και ένα τέτοιο τύπο παρά να έχω ένα τύπο άνευρο, ανέλαστο. Μαζί σου, μαζί σου. Μαζί σου. Αλλά έπρεπε να εξάρουμε λίγο την προσπάθεια των παιδιών γιατί αυτοί πραγματικά δεν έχουν μπάτζετ. Του γιατί είδα ο στο Άρης στο έχει μια χαρά μπάτζετ. Εγώ του είδα στον πρώτο γύρο στο Βόλο ναι. Που χάσανε 2-0 και τρόμαξα. Λέω αυτοί θα πέσουν. Θα πέσουν. Και όμως. Τρόμαξα, δηλαδή όχι το έχασε 2-0. Mm-hmm. Τρόμαξα με αυτό που είδα από την Καλαμαριά. Και ναι. Μετά από εκεί είδα άλλα πράγματα. Ναι. Ναι. Ο Ηρακλής κατάφερε και έχασε από το Αιγινιακό. Είναι. Στο πρώτο γύρο είχε φέρει 1-1 μέσα στο Καφτατζόλο. Ο Γενιακός όλο και όλο έχει 13 βαθμούς. Τους 4 τους πήρε από τον Ηρακλή. Ναι. Ο οποίος θα περιμένουμε σήμερα να μάθουμε τις εξελίξεις. Τι θα γίνει. Με τον Ρόκα λογικά να αποτελεί. Ποιος ασχολείται. Δεν ασχολείται, λέει κανένας. Ποιος ασχολείται. Στο μείον 5 είναι πλέον από την ουρά. Είναι, εντάξει, είπαμε να σωθεί. Ναι, να σωθεί, έτσι. Ναι, πρέπει να χτυπήσουμε τα καμπανάκια εδώ πέρα να ξυπνήσουν. Λέω, γιατί ο Αΐτος Πάτων και ο Ηρόδοτος έφτασαν 18, ο Ηρακλής έχει 23, κοιτάζει προς τα κάτω να μην μπλέξει παρά προς τα πάνω. Στείλτε τον Κοτούλα άλλα τρία μάτς, θα τον καταστρέψεις να πούμε. Μάλιστα. Στείλτε τον Κοτούλα σε τρία μάτς, μέχρι εκεί σε παίρνει μαγκιά β' εθνική, βάλε εκεί την ΕΠΟ, τη διαιτησία εκεί πέρα, στείλτε τον Κοτούλα. Ναι. Και λοιπόν, τέλειες, ναι. Το ρώτησα, λέει, γιατί το περιμένει ο ερχόμενο Ελλάδα να μην έρθει άλλο φαντάζομαι. Άσχετο για το διαιτή, παιδιά, δεν σχολιάζω. Αλλά φτάνει. Λοιπόν, Ευρώπη είδε κάτι τέτοιο. Είδα. Τι είδε Μέση να κάνει όρια. Τον είδα. Είδε τον προπονητή τη Σεβίλη να λέει όλη εβδομάδα έκανα πλάνα για το πώ θα τον πιάσω. Πώ θα τον πιάσει. Και μου βάλε χατρί. Α έπαιρνε το σιόπι να τον πιάσει. Ανάγια. Για να τον πιάσει. Άνα, εσύ είχατε σιόπι να είσαι και Σεβίλη. Για να τον πιάσει. Σε ζώνη. Ναι. Έχει δει κανένα να πιάνετε με ζώνη. Ναι. Με ζώνη. Ναι. Δεν πιάνετε κανένα με ζώνη. Στη ζώνη θα βρεθεί ένα. Πιο κοντά στη φάση, θα βρεθεί στο καλούμπαλο ο Μέση. Ο Μέση πρέπει να έχει ένα κολλητά, ένα σαν το σιώπι με ένα πνευμόνι παραπάνω, να τον έχει για να του κάνει τη ζωή δύσκολη. Man to man. Τι θα τον πιάσει, πώς θα τον πιάσει, δεν πιάνει κανένα. Σαν χλαμάρα. Ούτε ο σιώπι. Έτσι πιάνει. Ο Παπασταθόπουλος ναι. Που τον έβαλε man to man,
στα καλά του Παπασταθόπουλος, 22 χρονών. Ναι. Δύο στόπερ και ο Παπασταθόπουλος πάνω στο Μέση που χάσαμε 2-0 από την Αργεντινή. Η Αργεντινή όμως. Στην Νότια Αφρική λες. Ναι. Ναι. Εκείνο ήταν man to man. Εκεί τον περιόρισε το Μέση. Έτσι τον περιορίζει το Μέση. Όχι σε ζώνη. Έτσι. Χαϊβάνι. Σωστό, σωστό. Α, Χαϊβάνι. Με ζώνη θα περιορίσω παίκτη. Και στη ζώνη πάνω. Σερσερίς. Και εγώ κάλυπτα λέει τον Κατσουράνη. Πέσω στον αέρα. Ναι. Λοιπόν, θα βγάλουμε γραμμές μετά. Έχουμε ένα ημιωράκι, θέλαμε να κουβεντιάσουμε λίγο και Football League. Έλα, βγάλουμε τον Ασλανίδη. Ναι. Ο Καζατζίδη. Μα δεν κλαίγονται οι παοξίδες. Οι παοξίδες είναι συνειδητοποιημένοι. Έλα, εσύ, έχεις καλαμάνι. Αμαρτία. Λοιπόν, πριν πάμε στο break. Κάχα το μάντυλο Μάλεξ. Ο Στέλιος. Φίλε, θα είχαμε θέματα. Εάν γινόταν, υπήρχε διπλό χθες. Τώρα δεν μα πολύ κόφτει. Ίσα σα βλέπουμε και του άλλου πανηγυρίζουν στη γειτονιά μα. Απαράδεκτο! Πάνε πανηγυρίζουν μετά για το χ. Απαράδεκτο! Έμα αυτό, είσαι σα λέμε μπράβο, πήρα το χ. Τι να κάνουμε τώρα. Απαράδεκτο, κατάφτιστο! Λοιπόν, με την Wit Vision έχεις εξελιγμένες δυνατότητες θέασης για να βλέπεις το πρόγραμμα που θες όποτε θες εσύ και από όποια συσκευή θες εσύ. Απόλαυσε το νέο επεισόδιο της αγαπημένης σου σειράς ακόμα και 7 ημέρες από την αρχική του προβολή με το Catch Up. Κάνε πανεκκίνηση το ντέρμπι που έχει ήδη ξεκινήσει για να μην χάνει στιγμή από την αγαπημένη σου ομάδα. Κάνε παύση σε ζωντανό πρόγραμμα και συνεχίζεσαι πολύ λίγο. Και όλες οι παραπάνω λειτουργίες θέασης γίνονται στην τηλεόρασή σου αλλά και σε κάθε smartphone ή tablet μέσα από την εφαρμογή της Wind Vision. Αυτός είναι ο νέος τρόπος να βλέπεις τηλεόραση και λέγεται Wind Vision. Θα πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό. Σμαράγδα Μπασάκου δίπλα μας για αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε τελευταίο ημιωράκι να ανοίξουμε και γραμμές. Κουλιανέ. Έλα ρίχτω, ρίχτω να τελειώνουμε. Γλου γλου γλου. Εδώ είμαστε, επιστρέψουμε. Αγαπάμε Χουλιαμά. Αγαπάς και στραβοστόμητες εσύ όμως, ε. Είναι η αγαπημένη. Ναι, εγώ αγαπάω Χουλιαμά. Οι τρελοί και οι στραβοστόμητες είναι πελάτες μου. Ναι, κουλουράκι σουσάμι και τα σουσάμια μέσα. Με φέρνω σουσάμια, ωραίο, ε. Στέφανος Αβραμίδης, ναι, ναι. Κάθε μέρα ένα κουλούρι. Ναι, ναι. Άμα δεν το κάψει ο φούρναρης, τι ωραίο που είναι. Ωραίο, ε. Ο Στέφανος ο οποίος είναι πολύ και ωραία τάκα. Και ο Σεντρεμπέο έκανε καφεδάρα, καφέ. Να το πούμε. Ο Σεντρεμπέο έκανε καφέ ζωής. Κουλιά, κουλιά, καφέ, καφέ, πέσω, στον αέρα. Στον αέρα, καφέ, Σεντρεμπέο, καλό, νερό, νερό. Ωραία, νερό. Ωραίο διάλογο, ωραία σκομιθή είχαμε έξω. Στο πηγαδάκι, Βαραγιάννης εκεί, του λέω ρε εσύ Βαραγιάννη, πουλενάρα μου, του λέω. Νόμιζα κάποια στιγμή τρεις σιώπηδες έπαιζαν μπάλα ταυτόχρονα. Μου λέει έκανε 15,5 χιλιόμετρα, λέω Βαραγιάννη. Τράβηξε λίγο το. Και λέω Αβραμίδη. Και λέω Αβραμίδη με τον Ολυμπιακό, πώς θα κάνει, 5,5. Θα το δούμε, έχουμε χρόνο. Τι λοιπόν. Να δεις, τι να δει. Εν μεταξύ αυτή η σοπαλία, ξέρει ποιον άλλον ρήμαξε. Τον Καστοριανό, τον Παπιο κυνηγό. Ναι. Το ρήμαξε. Ούτε να χάσω, ούτε να κερδίσω για να τον κολαντρήσουνε. Βέβαια, ούτε να κερδίσει. 1979-80 στη χρονιά του Παλάσου του Άρη. Ναι, ναι. Και πάμε γρήγορα γραμμές. Το τελευταίο. Στην αγωνιστική παίζει ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ναι. Στο 18ο λεπτό ήταν 2-0 το σκορ. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ναι. 2-0 έμεινε. Έμεινε 2-0. Ναι. Χαλαρά. Σορελαντή. 2-0 ναι. Έμεινε. 2-0. Στο 18. 2-0. Έτσι θα λήξει και το Μάσο Καρασκάκης. Πιθανόν. 2-0 στο 30 και μετά ναι. Σβήνουμε τι κάνεις. Ναι. Μα πάρει. Αν πάρει ο Άρης νίκη μέσα στο Καραϊσκάκι, ναι. Θα πάνε 5.000 Αργιανοί στο αεροδρόμιο και κυνηγά τους παίκτες. Λες! 100%. Λες! Δεν νομίζω, ρε φίλε. Πάντως. Το Τούρκο! Μα δεν το έχουμε ανάγκη αυτή τη στιγμή. Το παίρνουμε παλικαράτο, κοχονάτο το πρωτάθλημα. Μια χαρά. Το φοβάσαι το Δόνι. Όχι. Όχι. Έχει σβήσει εντελώς ο Δόνις. Ναι. Τα πιτσιρίκια έχουν κλατάρει. Ψυχολογία δεν έχουν πλέον αυτό το ενθουσιασμό. Σε κάνει κανένα κόλλο μπουζούκι φοβάμαι. Μπουζούκι μόνο. Ναι. Εντάξει, θα δούμε. Έχουμε δρόμο να το σχολιάσουμε. Πάμε γραμμές. Γουστάρουμε το Χουλιαμά. Τι γουστάζει. Παρατέταρτο. Παρά 20 είναι ρε. Πάμε, έλα να σπιντάρουμε 20 λεπτά και γραμμές. Καλημέρα. Τι να σπιντάρει. Καλημέρα. Καλώς το να. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Σας ακούω αναλυπώς. Να είσαι καλά αδερφέ. Παναθηναϊκός. Α, καλώς το να. Θα σε βρω μπροστά μου την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, ναι. Θέλω να μας θυμίσει ο Κωστής που έχει πολύ καλή μνήμη. Έχει, ναι, ο μπαγάσας, έχει. Διαχρονικά. Ναι, ναι. Διαχρονικά. Υπήρχαν πολλές ομάδες που το πήραν δίκαια το πρωτάθλημα. Βοηθηθήκανε όμως από τη διαιτησία. Και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Ναι. Δεν θυμάμαι καμία που να το παίρνει και να έχει αδικηθεί όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Γιατί για μένα ο ΠΑΟΚ φέτος... Ναι, πήρα λάμποδα σφυρίγματα.
Μα έχει μόνο ανάποδα σφυρίγματα, Κωνσταντίνο. Τώρα άσε τον χθεσινό. Άσε τον χθεσινό. Συνολικά εγώ στο βάζω. Δεν έχει καλά σφυρίγματα. Εγώ... Ναι. Δεν έχω καλά. Είναι δηλαδή προκλητικό. Ο Δανό, αυτό που φέρανε. Ναι. Άσε τον χθεσινό το μάτι. Δεν έχει πάρει καλά σφυρίγματα. Έχει πάρει ανάποδα. Όντως. Σε όλα τα μάτια έχει πάρει ανάποδα. Είναι μόνο το χέρι του Βιερίνια στη Λαμία που πρόσεξε. Πάλι με αποβάλει στο 70, στο 60 κακό στον Κάνια. Πάλι δεν δίνει κόκκινη στον Μπαράλε που σακατεύει τον Πασχαλάκη. Πάλι δηλαδή στο μάτι έγιναν πράγματα, έτσι. Λοιπόν, παιδιά, με λίγα λόγια συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ. Να σε καλά, αδερφέ. Για το προπάθημα και αυτό ήθελα να πω. Από πού μας ακούς, από πού μας ακούς? Από Ξάνθη είμαι, από Ξάνθη. Α, όμορφη πόλη. Δεν πάει καλά η Ξάνθη. Δεν πάει. Να σε καλά, αδερφέ. Να σε καλά. Να σε καλά. Φίλαθρος ήταν, άνθρωπος του Παναθηναϊκού. Καλημέρα στα φιλαράκια μου, Σαβίνιο, ο οποίος είναι και αυτός χαρούμενος σήμερα. Και καλά κάνει και είναι χαρούμενος. Τα παιδιά του που είναι παοξάκια μόνο δεν θα είναι, αλλά τέλος πάντων. Έτσι, Σαβίνιο. Καλημέρα, ναι. Ναι. Καλημέρα. Καλώσονα, καλώσονα. Και καλή εβδομάδα. Με υγεία, αδερφέ, πάνω απ' όλα. Καλό χουλιαμά να έχουμε. Θέλω να πω λίγο τον Ραπτόπουλο, γιατί για μένα έχει γίνει κουραστικός να κάνει μετά τα μάτς της αναλύσης. Αν έβλεπε το μάτς, θες να παρακολουθούσε το μάτς του ΠΑΟ. Μ' ακούει ο Ραπτόπουλος. Ναι, εδώ μας ακούμε, ναι. Να μου πεις σε ποιο σημείο του μάτς θα πόντερες στο live. Είχε τον Άρη, τον ΠΑΟ, επόμενο γκολ. Σε ποιο σημείο έβλεπε... του μάτς θα πόντερα. Ναι. Ναι, όταν έβλεπες στο live, δεν πες ότι έμπαιζες live, ίσως και έβλεπες το μάτι. Κόκκινη κάρτα θα πόνταρα, φίλε. Ναι. Όχι, όχι κόκκινη κάρτα, γιατί το βλέπεις ο Σιώπης, μπλοκαρίστηκε και τα πάντα αυτά, θες να πεις ότι ο Άρης ανά πάση στιγμή μπορούσε να βάλει γκολ. Όχι, κανένας δεν μπορούσε να βάλει γκολ. Έτσι πως έγινε το μάτι. Κανένας. Φίλε, έπρεπε να είμαστε μαζί να δούμε το μάτς, ναι. Να δω τη μάπα σου από το πρώτο λεπτό μέχρι το 30. Άκουσε με, εγώ... Να δω τα μούτρα σου, ρε φίλε. Ναι. Το δόντι σου θα φαινόταν από καλά χαμόγελο. Ναι. Μετά Χριστό προφήτες όλοι. Φρεάστο μετά Χριστό προφήτες. Θέλω να δω τη μάπα σου στα πρώτα 30 λεπτά. Τι βρυσίδια έχεις ρίξει στην ομάδα σου και αν το δόντι σου φάνηκε από χαμόγελο. Εγώ το μάθω. Εγώ και εγώ, ναι. Θα τα ακούσεις και εμένα. Το μάθω είναι μετά το 60. Ο Πάου δεν έπαιξε μπάλα. Δεν έπαιξε μπάλα. Δεν έπαιξε μπάλα γιατί δεν έπαιξε μπάλα. Υπήρχαν λόγοι που δεν έπαιξε μπάλα. Στη σύγχρονη Ευρώπη, άμα υπήρχε το ΒΑΡ, θα μετρούσε υπήρχε, το γκολ. Υπήρχε το ΒΑΡ. Θα μετρούσε. Εάν υπήρχε το ΒΑΡ, δεν θα έπαιρνε σκύπελο πριν 2 χρόνια. Αν υπήρχε το ΒΑΡ. Δεν το ξέρεις. Κατάλαβες. Δεν το ξέρεις, άμα δεν υπήρχε το ΒΑΡ. Αν υπήρχε το ΒΑΡ, θα έδινε. Πρόσεξε, φίλε! Αν υπήρχε το ΒΑΡ. Θα τον απαντά σωστά. Αν υπήρχε το ΒΑΡ, θα έδινε πέναντι στην προηγούμενη φάση. Αν υπήρχε το ΒΑΡ, πάω Παναθηναϊκός 4-0 με τον Κίζα. Κύπελο δεν θα έπαιρνε αν υπήρχε το ΒΑΡ. Άντε, γεια σου τώρα. Αν υπήρχε το ΒΑΡ. Επόμενη γραμμή. Αν υπήρχε το ΒΑΡ, ο Κίζα, ξέρει που θα ήταν τώρα. Θα σπαγε πέτρε στο Βόρειο Πόλο. Α το παραμύθι. Πάμε επόμενο. Δεν σφυρίζει ο Κίζα. Βρε ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 4-0 που σφάξατε τον Παναθηναϊκό, αν υπήρχε το ΒΑΡ θα περνούσατε τον Παναθηναϊκό. Ναι, ο Κίζας που είναι. Πού είναι ο Κίζας, ναι. Στην Καβάλα διδάσκει σε κάτι τέτοιο. Διευθυντής δεν είναι πάντως. Δεν ξέρω. Ναι. Ο Παπιοκυνηγός εμφανίστηκε. Άντε λέει μια ήττα ακόμα στο ΆΚΑ, ένα χ στη Λάρισα, ένα χ στο Αγρίνιο και λιπόδημος ο Κουλ. Πάλι δεν μπαίνει και μάθαμε. Το προηγούμενο. Ναι. Αν φάνηκε η Τεριδόνα από το δόντι του, σε κάνα χαμόγελο μέχρι το 30. Άντε από εκεί, θα μας πεις εμάς. Καστοριανέ, Νικόλα, φιλαράκι μου, άντε, το 1-1 δεν σε πήγε και σένα. Πάμε, ρε, καλημέρα. Τι έχεις 10 λεπτά να μιλήσεις, μιλάς. Πάμε, εσύ. Πάμε. Ναι. Μιλάω, κολέγα. Καλημέρα, παιδιά. Κλαίω, ρε, φίλε. Έλα, φίλε, ναι. Γελάει ο μαγάσος. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Να ρωτήσω λίγο κάτι στον Κωστή. Ναι, εδώ είναι. Κωστή, επειδή την άποψή σου την ποδοσφαιρική την εκτιμώ, θέλω να σε ρωτήσω κάτι που έχω παρατηρήσει εγώ, δεν ξέρω αν το έχεις αναφέρει, το για να μου πεις τη γνώμη σου. Ναι. Ο ΠΑΟΚ στα τελευταία 5 παιχνίδια, ναι, έχει φάει 6 γκολ. Αυτό κάτι λέει για την άμυνά του. Ναι. Και κύπελο βάζει μέσα, έτσι. Και κύπελο βάζει μέσα. Και κύπελο, και κύπελο. Ναι. Αν προσθέσεις αυτό, βάλε στο συλλογισμό σου ότι όλα τα γκολ του ΠΑΟΚ, αυτά που έχει δεχθεί ο ΠΑΟΚ, τα έχει δεχθεί προς το τέλος και αφού έχει σκοράρει πρώτα. Ναι. Πανιόνιος σκόραρε και έφαγε 2 μετά στο τέλος. Ναι. ΑΕΚ σκόραρε και έφαγε μετά. Εντάξει, καλά, ήταν ιδιόμορφο το μάτς. Ναι. Κάτσε, ναι. Κάτι λέει αυτό, λέει. Σκόραρε και στο 85 γκολ. Με τον Άρη στο 85 γκολ. Ναι. Ακόμα και με τη Σμυρνή έβαλες 3 και έφαγες μετά γκολ. Ναι. Θέλω να μου πει ο Κωστής, αφού σκεφτεί αυτά που του είπαν, πόσο μεγάλο ρόλο παίζει σε αυτό εδώ το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ στην ουσία παίζει χωρίς καθαρό εξάρι. Ναι. Και πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η απουσία του Κάνιας. Ναι.
ή ένα παίκτη σαν τον Κάνια. Ναι. Ή ένα παίκτη σαν τον Κάνια. Ναι. Αν το βάλει, δηλαδή να κουμπώσει τον τελευταίο τέταρτο, σου λέει, για να κλειδώνει τα αποτελέσματα. Αφού δεν παίζει, σου λέει, με τρία στόπερ. Δεν παίζει. Και καλά, δικαίωμά του είναι. Δεν έχει το χαφ, ο οποίος μπορεί στο ρίσκο του αντιπάλου να το έχει πάρει δίκο. Κοντά. Φίλε, να σε καλά, ήταν πολύ ωραία η προσέγγιση του. Και, θα και με δεδομένα, έτσι. Και θα συμπληρώσω εγώ ναι. ότι πόσο καλό έκανε τον ΠΑΟΚ ο αποκλεισμός από την Ευρώπη, διότι θα είχε να αντιμετωπίσει και κόπωση σε δύο μπακ 33 χρονών, Εξήκιο. Σε ένα μπίζερ βαλχοντρό. Θα είχε τον Νίκασον βέβαια, που θα ξεκούραζε πλέον. Πήρε παίχτη για να το κάνει για αυτό. Για τα πλάγια μπακ, λέω. Α, για τους ακραίους. Ναι. Στο Γιαννούλη λίγο θα ξεκούραζε. Χτίζουν παιχνίδι και τέτοια. Ναι. Πάντως, ο ΠΑΟΚ, για να πάμε γρήγορα στις γραμμές, παραμένει μία από τις πέντε αίτητες ομάδες στον κόσμο. Έτσι, Γιουβέντους 22-3-0, ΠΑΟΚ 19-3-0, Ερυθρός Αστέρας 21-2-0, Σλόβαν Μπρατισλάβας 16-4-0 και Μακάμπι Τελαβίβ του Ίβιτς 18-6-0. Προπονηταράς ο Ίβιτς. Έτσι, αυτές οι πέντε είναι αίτητες στον κόσμο. Κόσμος. Γραμμές, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλώσονα. Από Καλαμαριά, Γιώργος λέγομαι. Έλα, όσο και να είναι εκνευριστικός καμιά φορά ο Ραπτόπουλος, έχει απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι το κακό, ότι έχει απόλυτο δίκιο. Και όταν κάποιος έχει απόλυτο δίκιο πρέπει να το δίνεις. Πρώτον, το χθεσινό παιχνίδι ο ΠΑΟΚ έχασε. Πώς έχασε ρε φίλε. Έχασε. Να τελειώσω γιατί περίμενα 15 λεπτά στη γραμμή. Εντάξει, ναι, πες ό,τι θες. Ναι. Έχασε με την εξής έννοια. Έχασε αυτό που λέμε την ψυχολογία. Έπρεπε εχθές η ομάδα να μην είναι δειλή. Χθες η ομάδα ήταν δειλή. Πολύ δειλή. Και για μένα, αυτός που φταίει για τη χθεσινή ήττα, μέσα εισαγωγικά, γιατί πολλές φορές μπορεί να χάνεις και να κερδίζεις, μπορεί να κερδίζεις και να χάνεις. Ναι. Χθες χάσαμε, άσχετα την ισοπαλία, γιατί χθες η ομάδα έδειξε ότι είχε δειλία και την έδειξε αυτό ο προπονητής. Ναι. Δηλαδή όταν ο προπονητής... Σου πήρε άλλα μάτς πάντως, έτσι παρόμοιο. Αυτό το συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη φάση δεν έπρεπε να το χάσεις. Ναι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή όλοι λένε ότι ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα. Ακόμα και η Στίχημαν έχει πληρώσει. Το ξέρω, με πληρώσει. Με πλήρωσε, εμένα με πλήρωσε. Α, μπράβο, και εμένα με πλήρωσε. Εγώ αυτές πήρα και λεφτά από το ΠΑΟΚ, άρεσε γιατί το είπα ξαχύ. Ναι. Γιατί με κάτι με κέντρεζε είναι αυτό που λένε ότι ήταν, αρχίζουν οι ΠΑΟΞίδες, και εγώ ΠΑΟΞίδες είμαι, αλλά όχι φανατικός. Ναι. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει ο Λουτσέσκου να πάρει το Ραπτόπουλο, αγκαζέ, να πάρει ο Ραπτόπουλο στον τοπίο, κοίταξε φυλάκι, κατέβα από το άλογο. Γιατί 6 βαθμοί που έχει διαφορά είναι τίποτα. Φίλε, είσαι άδικος, γιατί όχι, δεν είμαι άδικος. Όχι, άκουσε με λίγο τώρα. Καταρχάς δεν είναι 6. Δεν είναι 6 η διαφορά. Αυτή τη στιγμή είναι 7. Συν τον 1 που έχει στην ισοβαθμία είναι 8. Και κατά δεύτερο. Γιατί δεν το βλέπεις, νούμερα σου λέω, φίλε. Είναι 8. Και κατά δεύτερον, αν είναι κάποιος που δεν είναι καβαλημένος στο άλογο, είναι μόνο ο Λουτσέσκου. Έλα, χθες για τη διαιτησία μιλούσε τώρα, δεν τρέπεται. Είναι μόνο ο Λουτσέσκου. Απαράδεκτος είναι τώρα, με 60 εκατομμύρια μπάτζε τώρα, με τον Άρη. Έπαιζε με το σουφλί τώρα, χωρίς έντερφο. Έγινε φίλε του Άρη, τα λέμε. Πάμε στον επόμενο. Έλα, ούτε τη βαθμολογία του ΠΑΟΚ δεν ήξερε. Παιδιά, να λέτε, πρόσεξε, ένα μόνο πράγμα θέλω να πω. Να λέτε τι ομάδα είσαι, δεν είναι κακό, γιατί μπερδεύεστε μετά. Δεν ξέρετε τη βαθμολογία. Βγήκε τώρα να μας πει ο Αριανός από την Καλαμαριά ότι είναι ΠΑΟΚ και δεν ήξερε τους βαθμούς που είχε από τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πολύ ωραίο σκηνικό χθες το βράδυ στην Τουρκία. Η Γαλατά βάζει γκολ στο 95 με γκολ του Μήτρογλου και στα μεγάφωνα έπαιζε το τρελοκομείο του Πάνου Κιάμου που θέλω μετά να το βάλουμε. Τον αποθέωσαν οι Τουρκαλάδες. Τουλάχιστον οι Τουρκαλάδες δεν είναι έτσι. Σαν δεν έχουν κόμπλεξ. Φαντάζομαι ένα Τούρκο εδώ και να βάζει και να παίζουμε αμανέδες. Και έβαζαν Πάνου Κιάμου σαν. Οι Τούρκοι είναι Ευρωπαίοι. Φυσικά. Σας έχουν περάσει, ρε. Εσένα. Βαλκανιόβλακε. Βαλκανιόβλακε. Έχει όλες τις ταμπέλες, ρε μπαγάς από πάνω σου. Σας έχουν φτάσει την καλά. Έχει πετάξει όλες τις ταμπέλες και. Είχα ένα φίλο εγώ, πέθανε. Ναι. Ήτανε τουριστικός πράκτορας, βοηθός εκεί πήγαινε. Α, και ναι, λέει, ναι. Μας πετάνε οι Τούρκοι έξω όλα από τα ξενοδοχεία για κακή συμπεριφορά και νιώθω άσχημα που είμαι Έλληνας μου. Ναι. Δεν έχεις άδικο. Γιατί δεν έχεις άδικο. Τι α σου πω εγώ που ταξιδεύω. Με 300 ευρώ το μήνα μισθό έχουμε βρε. Στο τρελοκομείο έβαζε. Ναι. Χθες τα μεγάφωνα στο Αλίσσα Μιγκέ. Μην τον κάνεις αβάντα. Πάμε. Καλημέρα, ναι. Ναι. Έλα, καλημέρα. Ω, καλό. Πού είσαι, ρε Μπεκατσούλη μου. Έλα, Νότιο Μακεδονία μου. Μπεκατσούλη μου, ψυχούλα μου, πού είσαι. Μανούλα μου. Να χαρώ εγώ, Νότιο Μακεδονία μου. Μα βάλαν goal of sight, μανούλα μου. Η φτέρνα ήταν μπροστά ένα μπόντο, μανούλα μου. Να χαρώ. Ναι. Τα άλλα που ήταν 2 μέτρα να πούμε και πήραν κύπελο αβαβά. Σε πείραξε εκείνο. Ήταν, σε πείραξε εκείνο. Ήταν την ευθεία. Έλα, παγκόσμια μέρα ισοπαλία σήμερα. Παγκόσμια μέρα ισοπαλία σήμερα, άιτε. Το σκουφί του πήρε, εγώ δεν χάρηκα φιλαράκι. Μ' αρέσει γιατί είσαι αρσενικός. Αλλά εκείνα τα ταλέντα, ο Άπκο μου, ο Τζαμπά, πού ήταν ρε που κάνουν 15 εκατομμύρια και 5 και 7 και 8
Αυτοί που λέγανε 4 και 5 γκολ θα φάμε, πού είναι? Δεν τράβηξαν χθες, δεν τράβηξαν, μπεκάτσα μου, χθες δεν τράβηξαν. Και δεν τράβηξαν γιατί ήσουν εσύ πολύ καλά διαβασμένος, έτσι. Δεν τους έβαλε δύο παίκτες ο εστιατόρας. Ναι. Τον εστιατόρα. Εσύ δεν χάρηκες πάντως. Δεν χάρηκες για την ισοπαλία, δεν πιστεύω να πανηγύρισες. Εγώ νίκη ήθελα και ντου. Αλλά Μισή χαρά πήρε αυτός. Εκεί, τους μάτρωσε. Εντάξει, μια χαρά. Τους μάτρωσε, λίγο ήθελε. Όλα καλά, πήρες βαθμό και εσύ, και εγώ δεν έχασα το αίτητο. Άστα όλα καλά, άστα καλά, τα χάλια σου δες. Τα χάλια βέβαια, με πρώτος και αίτητος. Καλή εβδομάδα. Φιλιά, σ' αγαπάμε, να ξέρεις, αγαπάμε. Τσίπρα να λέτε και να κλαίτε. Έλα τώρα, ισοπαλία του Πρεσπών πήρες τώρα, έλα. Δεν τα λέμε. Ο Τσίπρας να ευχαριστεί τον ΠΑΟΚ που πέρασε εδώ στη Μακεδονία τη συμφωνία των Πρεσπών ανέμακτα και λόγω του ΠΑΟΚ. Και τον Άρη. Ποιος την υπολογίζει ρε τον Άρη. Γιατί να Ευρώπη το βγάζει και τον Άρη. Αυτό το βγάζει και τον Άρη Ευρώπη. Γιατί με ένα σπάρο δυο τριγώνια. Και πρωτάθλημα άμα το πάτε έτσι και Ευρώπη τον Άρη. Δεινόσαυρος είναι ο ένας και το άλλο είναι τριγώνι. Ποιος το έλεγε αυτό? Το τριγώνι και ο δεινόσαυρος. Το τριγώνι. Για πάμε έλα όσο προλάβουμε κόσμο. Καλημέρα. Ναι, ναι. Έλα καλημέρα, καλά είσαι? Δόξα τω Θεώ. Καλά, Αργιανός είμαι εγώ. Καλώς αυτό που λέμε, ναι, ξεκινάει χθες το παιχνίδι. Να σχολιάσω λίγο δύο-τρία πραγματάκια. Και βλέπω την εντεκάβα του Άρη που κατεβαίνει με φοβερές ελλείψεις. Όλος ο άξονας του λείπει. Από τα προηγούμενα παιχνίδια λείπει ο Δελιζίσης που είναι βασικός. Καλύτερα που έλειψε. Φορά, καλύτερα που έλειψε ο Δελιζίσης. Ναι, ένα λεπτάκι. Καλύτερα λέμε τώρα. Θα πεις με τρία στόπερ, θα έχανες μέτρα. Παίζει ο Βέλεθ μαζί με το Ρόουζ για πρώτη φορά. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Αυτή λείπει πρέπει να είναι η βασική σου. Άσε τι θα είναι η βασική μου. Παίζουν χθες πρώτη φορά αυτοί μαζί. Ναι. Παίζει, λείπει ο Μπάσα που είναι το αμυντικό μου χαφ, το βασικό μαζί με το Σιώπη. Ναι. Και λείπει και ο Τόσο. Και αναγκάζεται να βάζει το Μαρτίνεθ. Που όλοι βλέπουν το Μαρτίνεθ τι γίνεται. Και ξεκινάει το παιχνίδι Ραπτόπουλε και στα πρώτα 30 λεπτά έχει κατηφόρα μέχρι την Αγία Βαρβάρα. Πάνε όλοι να ανάψουν κανένα κερί και λένε Παναγιά μου τι βλέπουμε. Βγαίνουνε να πούμε Ραπτόπουλε εκεί 4 με 2 και δεν μπορεί να τη δώσει ο Λάρσο σωστά για να μπει ο άλλος μέσα στα δίκτυα. Και οι ευκαιρίες που χάνεται. Και από το πουθενά άμα τη διώξει την μπάλα ο Γκαρσία θα τη στείλει στην Αγία Βαρβάρα. Έρχεται ένα σουτ πράγματι από ένα πολύ καλό παίκτη όπως είναι ο Βιερίνια. Κάνει, τραβιέται έτσι ο Καρτουρί πιστεύω. Που δεν έχει καλή επαφή ο τερματοφύλακας μας και το πάει μηδέν και το στέλνει μέσα 1-0. Και λένε όλοι Παναγία μου και Χριστέ μου τι γίνεται. Και στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχει πολλές φάσεις αυτά εδώ. Ο Άρης ο φτωχός παίζει με τον καλύτερο ΠΑΟΚ όλων των εποχών που μετά το διωγμό, μετά την πώληση του Πρίγιοβιτς κλείνει σαν βεντάλια, ανοίγει σαν ακορδεόν, επιτίθεται βάζει 5 και 6 γκολ και χθες Ραπτόπουλε μία ομάδα μία πόλη κάνει μία τελική. Και δεν μπορεί να νικήσει το φτωχό τον Άρη, τον μπάτζετ των 60 εκατομμυρίων ευρώ. Και ο Άρης ο χθεσινός ο κομπλέ, γιατί είμαι πολύ πικραμένος, Ραπτόπουλέ μου, ήταν χθες για 0-3 το παιχνίδι με κομπλέ τον Άρη. Αυτός ο ΠΑΟΚ, με Τόσο και με Μπάσα, ναι, θα τον έβαζες μέσα στα δίκτυα αυτή την υπερτιμημένη την ομάδα που την έχουν κάνει, λες και είναι η Manchester City της Θεσσαλονίκης. Βλέπεις ότι αυτοί οι παίκτες που έχει ο ΠΑΟΚ, δεν αξίζουν τα λεφτά αυτά που παίρνουν. Δικαίωμά τους είναι θα μου πεις. Εγώ έχω μεγάλη... Εντάξει, τα είπες όλα. Τα αφήσαμε. Έβγαλες τα ισόψυχά σου. Ο ΠΑΟΚ είναι μία από τις 5 ήττες ομάδες στον κόσμο. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Ναι. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλώς να. Τι κάνετε παιδιά? Καλά, να εδώ ακούμε Αργιανούς ΠΑΟΚ. Αντωνιάδης από Ξάνθη. Έλα, λοιπόν, έλα. Πρώτη κουβέντα που έχω να πω είναι κάτω τα χέρια από τον γιατρό. Μη μου τον πειράζετε, θα έχουμε πρόβλημα. Εντάξει, να τον πειράξουμε τώρα, αφού ήθελε να γίνει Ξάνθη. Τι να τον πειράξουμε. Γιατί έγινε Ξάνθη, δεν έγινε ρε παιδιά, δεν απόκτησε λέπρα. Εντάξει, οκ. Αυτό τουλάχιστον από τον Φαλαγροκόρακα δεν περιμένω να ακούσω και κάτι καλό, αλλά και Σύρεκουλ. Εντάξει, τι να κάνω τώρα. Εγώ είμαι κατά. Να σου πω κάτι, Αντωνιάδη. Είμαι κατά στο να αλλάζει κάποιο ομάδα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα για μένα. Δεν αλλάζει ομάδα, τελείωσε. Είναι απλά τα πράγματα. Εντάξει, αυτό δεν διαφωνώ, αλλά δεν θα τον κατηγορήσω κιόλας, ναι. Επειδή ήρθε την πρώτη μέρα, δεν έγινε το παιχνίδι και ο άνθρωπος πληρώνει τα μαλλιοκέφαλά του, ναι. Για να υποστηρίξει αυτή την ομάδα στη Βόρεια Ελλάδα που είναι η νύφη της Βορείου Ελλάδος. Όπα! Που θα πάρει τέλος πάντων. Η νύφη! Η Βασιλιάδου της Βορείου Ελλάδος είναι. Πώς. Η Γεωργία Βασιλιάδου είναι. Ναι, καλά, νύφη. Καλά. Τι πράγμα είσαι. Άμα την ξάδει τη θύσης, νύφη ο γαμπρός, θα φύγει με Φεράρι. 30 χρόνια.
Ναι. Και στο γεωγραφικό σημείο που είμαι. Καταλαβαίνεις. Ωραία, σε ωραίο μέρος είσαι. Ναι, σε ωραίο μέρος. Oh. Εσύ νομίζεις ότι σου κλείστηκε ο μέρος. Αλλά έχει ψυχολογία και για να πα στην Ξάνθη. Σε τρεις μέρες σου κουλιανούν την αδερφή συνεδρία θα θες. Ωχοχο! Ωχοχο! Ουρές, ουρές δουλειές. Έλα. Έλα, γορμένα. Τον παρακαλώ συνέχεια να έρθει για ρετσίνα και δεν έρχεται. Θα έρθουμε στο Ξάνθη Πάουκ μαζί. Ναι, τι να έρθουμε φιλικό μας θα είναι. Τι να έρθουμε να κάνουμε. Θα πάμε και να έρθουμε ρετσίνες. Τα λέμε, Αντωνιάδη. Τα λέμε. Καλό υπόλοιπο. Να σε καλά, γόρι μου, να σε καλά. Πάω, Ξάνθη, πάω. Ο Παντελίδης που είχε πει ότι ντρέπεται που κέρδισε τον Πόντο με goal offside, όταν έχασε από τον Πάοκ με τον Αστέρα, είχε πει ότι ποτέ δεν θα πανηγύριζε αν κέρδισε με ψεύτικο πέναντι με goal offside. Mm. Γι' αυτό λέει δεν βγήκε συνέντευξη που λέει. Ναι. Εντάξει, τα είχε πει αυτά όντω. Εγώ λέει θα ντρεπόμουν, λέει, άμα κέρδισε με πέναντι βαβά ή με goal offside. Ανάλογα τώρα. Ανάλογα. Την μπάτζετ έχει ομάδα. Δεν μην το βάζει τον μπάτζετ. Να και ο Λεβαδιακός έχασε από τον Άρη. Δηλαδή τι να λέει ο Λεβαδιακός. Τα είπαμε. Α, τα είπαμε. Αλλά... Ναι. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλώς ο να, έλα φίλε. Ραπτόπουλο, έχω να σε πάρω πολύ καιρό τηλέφωνο από τότε που έκανες τις εκπομπές τις νυχτερινές. Ναι. Γιατί γνωρίζω τον πατέρα σου και τα τελευταία που έπαιξε στον πόμο μου Δανιών. Τον έπαιξε τον πατέρα σου. Ναι. Όχι, πιο κάτω. Τοπικό και ανεβήκαν βήτα εθνική, ναι. Τοπικό. Λοιπόν, επειδή βάζεις τον κόσμο στην πρίζα, αλλά επειδή δεν γέρνησε κάποιον να τα λες όλος. Είδες στραβό στον Άρη, τα χώνεις. Είδες στραβό στον Πάο, τα χώνεις. Ναι, σαν τον πατέρα. Χώνεις. Και αυτό στραβό. Να μιλήσω λίγο, σε παρακαλώ, γιατί έχω να μιλήσω πολύ ναι, καιρό. Ναι, άσο να ακούσουμε. Τα ναι. Χώνεις τον Ηρακλή όταν βλέπεις στραβό. Εντάξει. Και δεν γλύφεις κανένα. Αυτό το λέω εσώψυχα. Εντάξει, δεν σε λέω για να... Ναι. Τέλος πάντων να σε ανεβάσω. Ναι. Λέω εσώψυχα. Και τώρα θέλω να σου πω. Κύριε Κουλιάνη, είναι δόλος το γκολ που βάζει ο Σάιτ ο Βέλες. Υπάρχει δόλος. Όχι. Μίλησε κανένας για δόλο σε φάση αυτή. Επειδή 10 φορές πρέπει να δεις το βίντεο ότι εξέχει λίγο το ποδάρι του, πιο μπροστά, πιο μπροστά. Είναι offside. Λένε ότι είναι offside. Είναι ανθρώπινο. Αυτά έχουν γίνει πάρα πολλές φορές και είναι ανθρώπινο να δεις μια τέτοια φάση. Δεν έχει δόλο διαιτητής. Όχι, έχει δόλο βοηθός, φίλε. Όχι, δεν έχει βόλο. Δόλο έχει βοηθός. Ο οποίος βοηθός ούτε τα πλάγια out δεν σφύριζε. Δεν είναι στο γήπεδο. Επειδή Κουλιανέ μιλάς για VAR, να δούμε στο VAR αν ήταν το πέναλτι που κερδίζει ο ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Θα το δίνε και κάνει την ομάδα μάνο κάτω. Αυτό το πέναλτι έκανε την ομάδα μάνο κάτω δηλαδή. Ναι, βεβαίως. Κάνει την ομάδα μάνο κάτω. Δίνει ένα πέναλτι σε ένα χέρι ακούσιο. Ακούσιο ήταν αυτό. Μάλιστα. Ναι, μάλιστα. Το οποίο δεν θα το δει κανένας διαιτητής και στο δίνει πέναλτι, στο σερβίρει πέναλτι και κάνει το 1-1. Μάλιστα. Σέντρα δηλαδή από τα πλάγια που η μπάλα φτάνει στο πέναλτι και έχω τρεις παίχτες εκεί και άλλος έχει απλωμένο το χέρι να ακούσιο. Φίλε, μάλλον άλλη μπάλα βλέπετε. Φίλε, γιατί είναι κολλημένο το χέρι. Όχι, δεν είναι κολλημένο. Και κάτι, επειδή μίλησα με φίλους παοξίδες, άκουσα με τα Γιάννενα ότι παραπονέθηκε για τη διαιτησία. Σε έδωσε δύο πέναλτι, πόσο έπρεπε να σε δώσει, 12, 22. Άλλα 3-4 έγιναν. Πραγματικά έγιναν άλλα 3-4. Άλλα 3-4. Πρέπει να σε δώσει δηλαδή 6 πέναλτι, έτσι. Άμα γίνει, τι κάνουμε. Μια ομάδα κοστεί 60 εκατομμύρια, πρέπει να τη δώσει 5-6 πέναλτι και δεν στα Γιάννενα. Αυτή είναι αστεία δικαιολογία τώρα, μια ομάδα 60. Και η Μπαρσελόνα κάνει 1 δισεκατομμύριο, τι θα κάνουμε. Άμα κερδίσει πέναλτι, πέναλτι θα δίνουμε. Και με αναπληρωματικού τι θα κάνουμε. Και οποίοι παίξαν για την ομάδα του, έτσι. Και βάλανε και goal offside. Φίλε μου Κουλιανέ, ο Άρης έπαιξε ποδόσφαιρο, πήγε μέσα, κοίταξε τον. Δεν το αμφισβήτησε κανένα αυτό. Δεν αντιλέγω. Ούτε κι εγώ αντιλέγω ότι ο Άρης κοίταξε. Είναι φορμαρισμένος, αλλά ο Άρης πήγε μέσα στην Τούμπα, κοίταξε τον ΠΑΟΚ στα μάτια, δεν φοβήθηκε ούτε ατμόσφαιρα ούτε και τίποτα και τον έπαιξε στα ίσια. Ισχύουν όλα αυτά που είπατε. Όλα. Εντάξει. Μαζί σου είμαι εδώ, δεν διαφωνώ. Λοιπόν, δεν σε ευχαριστώ που με ακούσατε. Να σε καλά. Θα ξαναλέμε καμιά άλλη φορά. Βεβαίως, να είστε καλά. Θυμήθηκε το πόμου δανείο στη Βίτα. Πόμου δανείο, ναι. Λοιπόν, είπαμε ισοπαλία είναι λίγο μεσοβέζικη λύση. Εγώ ήθελα ή 4-0 ή 0-1. Ναι, εκεί να γίνει ο Σασίμα. Αρχίζουν να καυγίζουν εδώ. Να, Παουξής... το γάβγισμα κάνα δύο μέρες. Αύριο μεθαύριο που αξίζει μετά θα δει πάλι να ήττητος και προχωράμε. Έτσι, το πανιόνιο να περάσω, εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Φοβάσαι, τον υπολογίζει δηλαδή. Το σέβομαι. Τον Τζιλούλη. Όλους τους σέβομαι. Τον Τζιλιλί. Και τον Τζιλιλί και τον Άρη σέβομαι. Όλους τις ομάδες σεβόμαστε γιατί μόνο έτσι μπορεί να τις κερδίσει. Αλλιώς... Πάει αυτή, πώς το λένε. Ο νεοπληθυσμός τώρα δεν έχει. Όχι, σεβασμός σε όλους. Σεβασμό και στον κύριο Βαραγιάννη που ακολουθεί. Μάλιστα. Με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Μάλιστα. Αμέσως μετά ο Έλουρος, το Πούμα.
Woman. Με τη ρωσική αρκούδα τον Γιώργο Ζαΐρη μέχρι και τις 12. Στις 12 ενημέρωση σέντρα με Γιώργο Μπούζο. Θα τα πούμε μαζί το απόγευμα, λίγο μετά τις 6 με Ελχουλιγκάνο Θανάση Κυλώνη. Το μεσημεράκι με τον Κωστή. Καλό πρωινό να έχετε. Και μην ξεχνάτε, κάτι το λέμε διαρκώς, το ποδόσφαιρο είναι το ωραιότερο δευτερεύον πράγμα στη ζωή μας. Καλημέρα!